Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα επί του πιεστηρίου και απόψε το βράδυ, 5η 2 Μαΐου 2019 και χρόνια πολλά και χριστό μήνα. Και καλό μήνα, Μάκη μου. Ναι. Είμαι ο Χριστός Ανέστης, πούμε, να έρθει αυτή η Ανάσταση. Να έρθει η Ανάσταση για όλους μας, ε. Ναι, ασφαλώς. Λοιπόν, αναμονή. Εμείς εδώ λοιπόν επιστρέψαμε στις επάλξεις μετά από μερικά 24 ώρα και μπαίνουμε σε τρεις εβδομάδες, Μάκη, πολύ κρίσιμες, έτσι, ευρωκάλπη. Ευρωκάλπη, ακολουθούν δημοτικές. Δημοτικές, περιφερειακές. Όλα μαζί. Μπορεί να είναι και διπλές οι δημοτικές και οι περιφερειακές. Οι ευρωεκλογές είναι μία και έξω. Όχι, και να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν θα έχουμε εθνικές, έτσι. Τελείως πάει. Τουλάχιστον όσον αφορά αυτές τις ημερομηνίες. Αρκετό μελάνι χαλάσαμε οι εφημερίδες, οι δημοσιογράφοι, γράφοντας ότι θα γίνει τον Μάρτιο. Ναι. Το Φεβρουάριο. Θα φτιάξει τον Απρίλιο, ότι θα πάει μαζί στις πενταπλές κάλπες. Τελικά τουλάχιστον το φθινόπωρο είναι στο τραπέζι. Και να υπήρχαν και πολλές ειδήσεις, δημιουργούνταν θέματα. Βέβαια. Έτσι. Να σου πω τώρα, μιας και λέμε για εκλογές μετά την ΠΕ, τι γίνεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα έστειλε επιστολή η κυρία Σβίγκου προς την κυρία Ζαχαράκη. Η μία εκπρόσωπο στην άλλη, ότι ζητούν και επίσημα την debate. Με τη Νέα Δημοκρατία να απαντάει. Αυτό πρώτη φορά έχει ξαναγίνει. Εγώ θα έλεγα για πολλά χρόνια έχει να γίνει. Όχι, δεν έχει γίνει να ανταλλάξουν επιστολές. Όχι, δεν έχει γίνει. Το γίνεται δημόσια, τώρα τα άλλα. Όχι. Με επιστολή κιόλας. με επίσημο τρόπο και επίσημο λόγο. Η Νέα Δημοκρατία λέει θα τα πούμε στην τριήμερη συζήτηση στη Βουλή για την ψήφο εμπιστοσύνη που θα ζητήσει ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή την πρόταση μορφής που καταθέτει η Νέα Δημοκρατία για τον Παύλο Πολάκη. Είναι ο ναός της Δημοκρατίας. Όταν λέει γίνουν οι εθνικές εκλογές, όσα debate θέλετε. Με τον ΣΥΡΙΖΑ να απαντάει, ο Μητσοτάκης φοβάται το debate. Ναι, από την άλλη μεριά θα μπορούσε να πει στο ΣΥΡΙΖΑ ότι φοβήθηκε τις εκλογές στην Αθήνα. Τις εκλογές στην Αθήνα, Δεν αποσύρθηκε τυχαία ο κ. Τσιρόνης. Κάτι σημαίνει. Κάποιο πρόβλημα δημιουργούσε και νομίζω ότι έφτασαν στα άκρα μέχρι να συνενέσουν οι κολόνοι να αποσυρθούν. Να αποσυρθούν. Ναι. Το θέμα γιατί ο κ. Τσιρόνης δεν είχε συζητήσει με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς προτιθέμεθα να κατεβάσουμε δήμαρχο. Το τρίκ, το μυστικό τώρα εκεί πέρα, ξέρεις ποιο είναι. Και ανησυχούν όλοι. Και θα το δούμε και με τους καλεσμένους μας σε λίγο. Ότι μην τυχόν και ο κ. Κασιδιάρης φλερτάρει με τη δεύτερη θέση. Υπάρχει αυτή η προοπτική. Έτσι έχει κάποιο, αρχίσει να ανησυχεί. Ανησυχεί. Ότι είναι πολύ κοντά. Σε ένα τέτοιο δεύτερη θέση. Δεύτερη θέση. Μάλιστα. Λοιπόν. Εδώ έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές ερμηνείες οι δημοσκόποι. Mm-hmm. Τι έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή να ψηφίζεται ο Κασιδιάρης ακόμα και στο Κολωνάκι. Δεν το λες τυχαία. Ακόμα και στο Κολωνάκι. Έχεις εξήγηση. Εξήγηση είναι αυτό το σύστημα των μισθώσεων. Το Airbnb. Έχει προκαλέσει αντιδράσεις τεράστιες ότι σου λέει: εγώ αγόρασα το διαμέσμα με 5.000 το τετραγωνικό. Κάποιον άγνωστο δίπλα που δεν τον ξέρω και τον εκδάρω. Και όχι μόνο αυτό. Τα σπάει, τραγουδάει, χορεύει, όμορφα, ωραία και φεύγει. Ο άνθρωπος να μπει, πληρώνει βέβαια. Όπως επίσης το θέμα το μεταξάρχεια και αυτό έχει δημιουργήσει θέμα εκλογικό από πλευράς της επιλογής της ψήφου που θα ρίξουν οι κάτοικοι της περιοχής. Mm-hmm. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά. Εδώ έχουμε και το άλλο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λες ευνηδίασε με το αφορολόγητο. Νομίζω ευνηδίασε, δεν το περίμενε ότι θα γινόταν αυτό. Η άλλη πλευρά δεν είχε αφήσει τέτοια γεύση η κυβέρνηση ότι μπορούσε ο κύριος Μητσοτάκης να προλάβει ή να μάλλον να στηρίξει τη θέση της κυβέρνησης που ζητάει να μην μειωθεί το αφορολόγητο. Και μια και λέμε για τα αυτό κόμματα. Έχει ενοχλήσει πλέον το. Και πώς θα αντιδράσει ο κύριος Τσίπρας, έτσι. Υπάρχει, και μια και λες για κόμματα, στην Κρήτη υπάρχουν αντιδράσεις για τον κύριο, για τη στήριξη του Αλέξη Τσίπρα στον κύριο Πολάκη. Κύριο Σταθάκη. Και στα Χανιά ιδιαίτερα, και στα Χανιά περισσότερο, υπάρχουν με μεγάλες αντιδράσεις. Και να πούμε γιατί όμως, γιατί. Γιατί αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, θα πάρει τρεις έδρες η Νέα Δημοκρατία και μία ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Άρα είτε ο κύριο Πολάκη είτε ο κύριο Σταθάκη θα μείνουν εκτός. Ένα από του δύο. Και σου λέει τώρα ο Σταθάκη για παράδειγμα, πα για φαγητό με τον Πολάκη. Θα δούμε και αυτό το συζητήσουμε με τους καλεσμένους. Λοιπόν, τέλειωσε το πόλεμο στην Καλαμάτα. Αφού είχαμε όμως. Πρέπει να υπάρχει ο νεκρός και να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ο κύριος Νίκας το ανακοίνωσε, έτσι. Ο οποίος είχε. 3-24 ώρα πριν είχε πει ότι είναι στο DNA των Καλαμάτιανων. Ναι. Ο Σετοπόλεμος. Λοιπόν, να πούμε και μια είδηση της τελευταίας στιγμής και αφορά και τους καλεσμένους μας έμεσα. Ο κύριος Καμίνης παραιτήθηκε από τη θέση του Δημάρχου της Αθήνας μετά από 9 χρόνια ουσιαστικά. Υπήρχε αυτό ασυμβίβαστο, όχι, δεν υπήρχε ασυμβίβαστο, αλλά τότε ήταν πιστεύω για λόγους να στείλει ένα μήνυμα ότι δεν στέκεται στις καρέκλες, δεν στέκεται στο μηχανισμό του Δήμου. Παραιτήθηκε. Να πούμε ότι τυπικά και ουσιαστικά αυτή την ώρα ο κύριος Αποστολόπουλος, είναι αυτός που τον αναπληρώνει, γιατί είναι πρώτος σε Σταυρούς. Και είναι αυτός ο οποίος θα τρέξει τη διαδικασία το επόμενο δεκαήμερο, ώστε να εκλεγεί από τη δημοτική ομάδα του κυρίου Καμίνη ο νέος δήμαρχος. Μπορεί βέβαια να είναι και ο ίδιος υποψήφιος. Έτσι, η δημοτική ομάδα του κυρίου Καμίνη θα αποφασίσει ποιος θα πάρει και επίσημα τη θέση του δημάρχου στην Αθήνα. Ενδεχομένως θα έχει συμφωνηθεί. Θα έχει συμφωνηθεί, λες. Για να γίνει τέτοια μέρα, τέτοια ώρα. Και κλείνοντας να πούμε, μιας και λέμε για Ευρωβουλή και δεν έχουμε εδώ υποψήφιους ευρωβουλευτές,
και ευρωβουλευτή βέβαια τον κύριο Παπαδημούλη, θα τους καλησπερίσουμε σε λίγο. Άνοδος ακροδεξιάς στην Ισπανία. Μετά από 40 χρόνια μπήκαν στη Βουλή. Μπήκε στη Βουλή και οι ποδέ μας πέσανε πολύ χαμηλά. Τέταρτη. Και είδαμε εκεί πάλι το περίεργο του κ. Τσίπρας, η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά. Υπερθεμάτησε τον κ. Σάντσεθ για τους σοσιαλιστές. Αγαπημένο θέμα του κυρίου Ανδρουλάκη, τον βλέπω. Ενώ είχε αγάπες με τους ποντέμου. Να δεις τώρα αγάπες ο Ανδρουλάκης. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε. Δημήτρης Παπαδημούλης, υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και είναι επικεφαλής της ευρωομάδας τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είστε και ευρωβουλευτής ακόμα και τώρα που μιλάμε. Έτσι δεν είναι? Και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πάει για δεύτερη θητεία. Για δεύτερη θητεία, σαν επικεφαλής και σαν αντιπρόεδρος, αρκετές θητείες έξω. Κοιτάξτε. Έχω κάνει αρκετή δουλειά και έτσι νομίζουν πολλοί ότι έχω πάρα πολλές θητείες έξω. Η αλήθεια είναι ότι επειδή είμαι ο μόνος Έλληνας αντιπρόεδρος και μάλιστα εκλεγμένος με το 75%. Μάλιστα. Και έχω κάνει και αρκετή δουλειά. Πολλοί νομίζουν ότι έχω πάρα πολλές θητείες εκεί. Η αλήθεια είναι ότι δέχθηκα το 2014 την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθώ από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για να είμαι υποψήφιος ευρωβουλευτής, επειδή όλα έδειχναν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Ακριβώς. Ότι θα βρούμε δυσκολίες στην Ευρώπη. Και αφήσατε και υπουργικό φόβο. Νιώθω ικανοποίηση, ναι, γιατί πιστεύω ότι σε στενή συνεργασία με τον Τσίπρα και με το οικονομικό επιτελείο, γιατί κυρίως οικονομικά και κοινωνικά ήταν τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε, συνέβαλα έτσι ώστε σήμερα η εικόνα, η κατάσταση, τα ερίσματα της Ελλάδας στην Ευρώπη να είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πριν 5 χρόνια. Μάλιστα. Και επίσης θέλω να πω, επειδή με κάποια από αυτά που βάλατε στην εισαγωγή συμφωνώ, με κάποια άλλα διαφωνώ πλήρως στις εκκλημίσεις, αλλά θα έχουμε ευκαιρία να τα κουβεντιάσουμε. Γι' αυτό και τα βάλαμε για να ξέρετε την ατζέντα. Ότι με έχει εντυπωσιάσει ο φόβος του Κυριάκου Μητσοτάκη να αντιμετωπίσει πρόσωπο με πρόσωπο σε ένα διάλογο τον Αλέξη Τσίπρα. Τα επιχειρήματα της Νέας Δημοκρατίας μου θυμίζουν τη λαϊκή παροιμία: όσα δεν φτάνει αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια. Μάλιστα. Εγώ θυμάμαι πάντα τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον εκάστοτε, που θέλει να γίνει πρωθυπουργός, να επιδιώκει το debate. Το debate. Το φοβήθηκε ο Σαμαράς και το αρνήθηκε το 2015. Με τις γνωστές συνέπειες. Είχε γίνει παλιά, κύριε Παπαδημούλη. Ορίστε. Ποτέ είχε γίνει τέτοιο debate. Καραμαλή με Ανδρέα Παπανδρέου. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές. Ανοίγει με δύο μεγάλους ηγέτες. Κύριε Παπανδρέου, Ανδρέας Κωνσταντίνος Καραμαλής. Λέω, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Διότι ο κύριος Μητσοτάκης. Να είμαστε ευρωπαϊκή χώρα, είμαστε. Ο κύριος Μητσοτάκης οργάνωνε διαδηλώσεις για το μένουμε Ευρώπη. Και λέω ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το διάλογο. Και στη Βουλή και στην τηλεόραση, το ένα δεν αποκλείει το άλλο, και ανάμεσα στους δύο διεκδικητές της Πρωθυπουργίας και ανάμεσα σε όλους τους πολιτικούς. Η αλήθεια πάντως είναι ότι έχει να γίνει debate από την εποχή, αν θυμάμαι καλά, του Γιώργου Παπανδρέου με τον Κώστα Καραμαλή. Κακώς, αν ρωτήσετε τους πολίτες, ναι, εγώ ήμουν στην Κρήτη. Δεν θα βρείτε εύκολα στο λαϊκό καφενείο ανθρώπους να σου πούν όχι, δεν θέλω διάλογο. Ωραία. Τσίπρα, Μητσοτάκη. Βάλτε όμως μια νοτελή να πάμε να καλησπέρισουμε και τους υπουργούς, να κάνουμε και το διάλογο που λέτε. Λοιπόν, Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα, κυρία Σιμακοπούλου. Καλησπέρα σας. Και να υπενθυμίσουμε κιόλας ότι την περασμένη εβδομάδα, μέσα στη μεγάλη εβδομάδα, παραδώσατε και τη βουλευτική σας έδρα, έτσι. Μάλιστα. Να τα λέμε κι αυτά. Να τα λέμε και να υπενθυμίσουμε ότι επειδή ο κύριος Παπαδημούλης αναφέρθηκε στο ότι ο κύριος Τσίπρας του ζήτησε να παραδώσει την έδρα του για να κατέβει στην Ευρωβουλή. Δεν ξέρω τι του ζήτησε βέβαια ο κύριος Τσίπρας, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι το νομικό πλαίσιο ήταν μέχρι πρότινος ότι ήταν υποχρεωτικό να παραδώσει την έδρα σου για να κατεβεί στην Ευρωβουλή. Οπότε το έκανε και ο κύριος Παπαδημούλης βεβαίως, όπως το έκαναν και οι δικοί μας βουλευτές. Όπως το έκανα και εγώ τώρα μαζί με τους υποψήφιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα όμως ο κύριος Τσίπρας έφερε μια τροπολογία, τη γνωστή τροπολογία κουντουρά, ναι, με την οποία επιτρέπει στους βουλευτές να παραμείνουν βουλευτές. Εντάξει, το έκανε για τους 151 το έκανε. Το έκανε για τους 151. Και βεβαίως με αυτό, από ό,τι φαίνεται σήμερα, ευνοήθηκε και ένας βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Ο κύριος Λαγός. Ο κύριος Λαγός, ο οποίος με την τροπολογία αυτή, ναι, παραμένει βουλευτής και βεβαίως έχει και ασυλία. Μάλιστα. Όσον αφορά, για να συνεννοηθούμε. Οπότε,
Ναι, με ενδιαφέρον άκουσα λοιπόν τον κύριο Παπαδημούνη να λέει ότι ο ίδιος παραιτήθηκε επειδή το ζήτησε ο κύριος Τσίπρας. Προφανώς λοιπόν ο κύριος Τσίπρας άλλαξε γνώμη για το τι πρέπει να κάνουν οι βουλευτές του, γιατί είναι διαφορετικές οι συγκυρίες. Όσον αφορά το ποιος φοβάται την αντιπαράθεση. Την τηλεμαχία. Την οποιαδήποτε αντιπαράθεση. Ο κύριος Τσίπρας φοβάται να προκηρύξει εκλογές. Άμα θέλει debate λοιπόν προεκλογικό, να προκηρύξει εκλογές, να κάνουμε debate προεκλογικό. Θα έρθει όμως στη Βουλή, όπου φοβάται ο κύριος Τσίπρας, να αντιμετωπίσει την επιχειρηματολογία που θα υπάρξει για το θέμα των δηλώσεων και γενικότερα του επίπεδου ύφους και ήθους του κυρίου Πολάκη, τον οποίο αγκαλιά. Μην μου το ανοίξει όμως πολύ, γιατί θα σας απαντήσει. Θα σας απαντήσει να σας πω και κάτι. Και επειδή του άρεσε λοιπόν του κυρίου Παπαδημούλη να χρησιμοποιεί το παροιμίες με ζώα, να του πω ότι όσον αφορά στο debate που ζητάει ο κύριος Τσίπρας, να μην βιάζεται, γιατί ισχύει και το πρώτη φορά βλέπω αρνή να βιάζεται να έρθει το Πάσχα. Πρέπει να συμπληρώσουμε σε αυτό που αναφέρθηκε στην Χρυσή Αυγή, ότι ο κ. Μιχαλολιάκος ουσιαστικά πέμπεψε τους τρεις ευρωβουλευτές του. Αυτό που το πάει. Ναι, το Επιτήριο, το Συνοδεινό και το Φουντούλη, για να είναι πιο άνετοι, πιο σίγουροι οι εκλογές του λαού. Σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Σιμακοπούλου πριν από λίγο. Λοιπόν, Νίκος Ανδρουλάκης, υποψήφιος ευρωβουλευτής. Της μεθόδου βέβαια, που λέει ότι ο κ. Μιχαλολιάκος ότι τηρούν τους νόμους και τ' άλλο, δεν ήξερα, αλλά προδίδει αυτό που είπαμε. Λοιπόν, Νίκος Ανδρουλάκης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κίνημα Αλλαγής, και είναι ευρωβουλευτής και δίνεται μεγάλη μάχη, κύριε Ανδρουλάκη, τουλάχιστον σαν κίνημα Αλλαγής, να πάτε ακόμα και για τρεις ευρωβουλευτές. Εγώ πιστεύω, είμαι πολύ αισιόδοξος, ότι θα έχουμε διψήφιο ποσοστό στις ευρωπαϊκές εκλογές και αυτό θα είναι και ένα εφαλτήριο να πάμε ακόμη καλύτερα στις εθνικές εκλογές και πολύ πιθανό να εκλέξουμε και τρεις ευρωβουλευτές. Τώρα, να γίνει debate για ευρωπαϊκές εκλογές μεταξύ ενός κόμματος που εκφράζει το Λαϊκό Κόμμα στην Ευρώπη και ενός κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς που έχει το πολύ 40 ευρωβουλευτές και να μην μετέχει το μεγάλο κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών που θα έχουμε γύρω στους 140 ευρωβουλευτές, αυτό είναι ένας παραλογισμός. Θέλω όμως να σταθώ λίγο στο νόμο Κουντουρά. Mm-hmm. Διότι προφανέστατα είναι θέμα αξιακό να μην αλλάζει τους κανόνες λίγο πριν τις εκλογές. Εκτός βέβαια αν υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, όπως υπήρχε την προηγούμενη φορά, να εκδημοκρατήσει τις εκλογές, βάζοντας το σταυρό και δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να εκλέγουν τους εκπροσώπους τους και να τους διορίζουν τα κόμματα. Θέλω να σας πω όμως ότι συζητάμε πολύ μόνο για το ότι έγινε ένας νόμος για να επιτραπεί σε κάποιους να κρατήσουν τις έδρες τους. Υπάρχουν και άλλα πράγματα σε αυτό. Όπως. Εγώ σήμερα έμαθα από ένα συνεργάτη μου και σας το λέω να το ψάξετε δημοσιογραφικά, ότι μειώθηκε η χρονική περίοδο ελέγχου των δαπανών των υποψήφιων ευρωβουλευτών. Και ήθελα πραγματικά μια σοβαρή δικαιολογία από τον κύριο Παπαδημούλη, γιατί στο νόμο Κουντουρά μπήκε αυτό, δηλαδή σε μικρότερο χρονικό περιθώριο να γίνεται ο έλεγχος δαπανών που εμείς είχαμε βάλει σε ένα μεγαλύτερο. Στο άψεσβήση εννοείται. Τι πατέ? Στο άψεσβήση δηλαδή. Βέβαια. Ενώ θα έπρεπε να υπάρχει ένα μεγάλο περιθώριο, ότι κάποιοι μπορεί να ξέρουν την υποψήφη και ένα μήνα πριν, να έχουν καταναλώσει πάρα πολλές δαπάνες, εμείς βάλει ένα μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο. Γιατί μειώθηκε το χρονικό περιθώριο ελέγχου των δαπανών των υποψηφίων ευρωβουλευτών? Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά ποια είναι η σκοπιμότητα αυτού του νόμου. Μειώθηκε σε σχέση με τι, κύριε Ανδρουλάκη, γιατί πρώτη φορά το ακούω αυτό? Μειώθηκε σε σχέση με τον έλεγχο, δηλαδή παλιότερα. Το χρονικό διάστημα. Τι ίσχυε πριν και τι ίσχυε τώρα? Ίσχυε πριν, ένα, νομίζω, τρεις μήνες έλεγχο των δαπανών από την ημερομηνία διεξαγωγής των ευρωεκλογών και πίσω. Τώρα το χρονικό περιθώριο είναι, νομίζω, τρεις εβδομάδες πριν δηλαδή την εκλογική διαδικασία των ευρωπαϊκών εκλογών. Και δεν ξέρω πραγματικά γιατί άλλαξε αυτό. Γιατί μειώθηκε το περιθώριο? Δεν το έχω υπόψη μου, θα το ελέγξω. Νομίζω ότι ισχύει πάντα για τις εκλογές, από την προκήρυξη. Ήθελα να πω για την ακρίβεια των λόγων και χωρίς να θέλω τώρα να τροφοδοτήσω κομματικές αντιπαραθέσεις, ότι ο νόμος που επανέφερε το Σταυρό ήρθε και αυτός παραμονές των εκλογών και στη συνέχεια ήρθε η πρόταση με τροποποιητική ρύθμιση λίγο πριν τις εκλογές που υποχρέωνε τους νυν βουλευτές να παραιτηθούν προκειμένου να είναι υποψήφιοι ευρωβουλευτές, όπως έκανα και εγώ και ο Μανώλης ο Γλέζος και ο Μανώλης ο Κεφαλογιάννης και τα λοιπά. Και τώρα ήρθε ένας νόμος, ναι, πάλι παραμονές των εκλογών, που ήρε εκείνη την τροπολογία που ήταν και εκείνη προεκλογική της τελευταίας στιγμής. Η γνώμη μου είναι ότι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα στις ευρωεκλογές να κρίνουν και να επιλέξουν και κόμματα και πρόσωπα και να τα αξιολογήσουν αυτά. Αλλά
δεν υπάρχει κάτι που να λέει το προηγούμενο ήταν σωστό και αυτό είναι λάθος. Το ερώτημα είναι γιατί έγινε όμως αυτή τη στιγμή όταν δημοσιογραφικά και δεν διαψεύστηκαν οι πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν ότι η κυρία Κουντουρά και κάποιοι άλλοι έβαζαν βέτο. Ή αυτό ή αλλιώς. Κοιτάξτε, με αυτά τα θέματα. Και μόνο με αυτή, ότι την υποψία που υπήρχε δεν έπρεπε να γίνει. Με αυτά τα θέματα δεν έχω ασχοληθεί καθόλου και δεν μπορώ να σας βοηθήσω στο ρεπορτάζ. Η δική μου η ευθύνη είναι να δουλέψω μαζί με όλους τους συνυποψήφιους και τις συνυποψήφιες μου για να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται και προσωπικά διεκδικώ και την τελευταία ψήφο υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και έναν από τους τέσσερις σταυρούς προτίμησης. Οι επιλογές των προσώπων στο Ευρωψηφοδέλτιο είναι επιλογές που έγιναν από τα συλλογικά όργανα και δεν είναι δουλειά δική μου που είμαι επικεφαλής των Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και ο Έλληνας Αντιπρόεδρος να αξιολογώ είτε τους συνυποψηφίους μου είτε επιλογές των συνυποψηφίων μου. Να κάνω το ένα ή το άλλο. Μια και λέτε μισό λεπτό. Μια και το νόμο ακριβώς, αν θέλετε. Πείτε το για να το ακούω. Εμείς στο νόμο του 2014 είχαμε ψηφίσει έλεγχο των οικονομικών για κόμματα και πολιτικούς, δηλαδή υποψηφίους. Το διάστημα ελέγχου των προεκλογικών δαπανών ήταν 6 μήνες πριν από την προκήρυξη. Στο νόμο ψήφισαν τώρα με την κυρία Κουντουρά. Τι είναι 40, λέει, κρατάμε τους 6 μήνες για τα κόμματα, αλλά για τους υποψηφίους, βουλευτές και ευρωβουλευτές, είναι από τη στιγμή ανακήρυξης της υποψηφιότητας μέχρι και 2 μήνες μετά τις εκλογές. Ανακήρυξη στο Υπουργείο Εσωτερικών θα κάνει στις 12 Μαΐου. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι μειώνεται πάρα πολύ η περίοδος ελέγχου των δαπανών. Ο λόγος δεν εξηγείται. Άρα 90 μέρες, ούτε είναι ουσιαστικά 30 και 30. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό μας απαντήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Παπαδημούλη, έχεις δίκιο. Η διαφάνεια, κύριε Κούρη, γιατί μιλάμε όλοι για διαφάνεια, η διαφάνεια είναι να ξέρουν οι πολίτες κατά μια μεγάλη περίοδο πριν τις εκλογές. Όπως επίσης αυτό το θέμα θα πρέπει να συζητηθεί στη Βουλή. Αυτό που λέει ο κ. Ανδρουλάκης, εγώ θα το ψάξω, αλλά θα είχε μια αξία αν τα προηγούμενα χρόνια οι νόμοι περί ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων και των υποψηφίων, κύριε Κουρί και κύριε Ανδρουλάκη, εφαρμόζονταν. Εκεί τους καταργούμε. Τώρα, όχι. Άλλο λέω. Λέω όταν έχουμε πρόσφατη την ομολογία Τσουκάτου ότι το 2000 το ΠΑΣΟΚ ξόδεψε 50 εκατομμύρια ευρώ μαύρο χρήμα και η πρόταση του εισαγγελέα ήταν να αθωωθεί. Και για αυτή την καταγγελία που στις εκλογές του 2000 που έχασε η Νέα Δημοκρατία στον πόντο κυριολεκτικά δεν έβγαλε κίχκι η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Τσουκάτος είπε δεν έκανα κοινό δημοκρατία. Είστε λαλίστα τους για το 2000 για τον Πετσίτη που είναι το 2019, δεν λέτε τίποτα. Προκύπτει το εξής, ότι δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε ακριβείς στα πίτουρα και φτηνοί στα λεύρη. Λοιπόν, αυτοί οι νόμοι περί πόθεν έσχες, περί ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων, περί ελέγχου των οικονομικών των προσώπων, είχαν γίνει κουρελόχαρτα για δεκαετίες. Και σας το λέω. Τους νόμους λοιπόν δεν καταργούνται. Εδώ πρέπει να εφαρμόζονται οι νόμοι. Αυτό λέω. Να αφήσουμε λοιπόν τις υποκρισίες ότι είχαμε ένα σωστό νόμο που εφαρμοζόταν και τώρα άλλαξε. Το νόμο του 2014 εφαρμόστηκε. Σταματήσατε. Πάμε στον κύριο Μανεσιώτη, ο οποίος τι λέει η αγορά της αντέχει. Φτάσαμε σε μετά πασχαλινή περίοδο. Δυστυχώς, βέβαια, αυτό που περιμένανε πάρα πολλοί συνάδελφοι. Και που πουλάνε χαρτί μόνο. Πραγματικά, που τυπώνουν κάρτες, και τα τυπογραφία. Αφήσεις, τα τυπογραφία είναι η καλή της εποχή τώρα, να λέγεται. Ωστόσο, ακόμα και τα τρόφιμα στην κατηγορία των πασχαλινών σημείωσαν μείωση φέτος. Ναι, γεωσκορκίδες είχαν μια αλλαγή. Ναι, τις τάξεις του μείον 2% περίπου. Στην ένδυση και στην υπόδειξη τα αποτελέσματα είναι αρκετά χειρότερα, με μια πτώση τάξη του 10 με 12%. Για να καταγραφεί μια πτώση κατά μέσο όρο κοντά στο μείον 4%. Όμως πέρα από την πασχαλινή περίοδο, αν το δούμε σε επίπεδο τριμήνου, το οποίο είναι πιο ολοκληρωμένο στοιχείο και σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, οι μικρές επιχειρήσεις δυστυχώς εξακολουθούν να καταγράφουν μείωση στο τζίρο τους σε ποσοστά 8 με 10% δυστυχώς σε σχέση με το περσινό διάστημα. Ένα πολύ μικρό ποσοστό το οποίο δείχνει αύξηση εξακολουθεί να είναι στις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες δυστυχώς παίρνουν αυτό ακριβώς που χάνει η μικρή και μεσαία επιχείρηση. Και σχεδόν συρρυκνώνονται τα μικρά μαγαζιά. Ακριβώς. Γίνονται λιγότερα. Ισόφελος βέβαια των πολύ μεγάλων και πολυεθνικών επιχειρήσεων. Και εδώ να πούμε βέβαια ότι αυτό που περιμέναμε το Πάσχα δεν συνέβη, προφανώς διότι συμπίπτει η περίοδος των εαρνών εκτόσεων. Με προλάβατε. Ναι. Γιατί μετά το Πάσχα ακριβώς ξεκινήσατε τις ενδιάμεσες εκτόσεις και γιατί είναι οι τελευταίες αυτές. Είναι ο νέος νόμος που μιλάμε ακριβώς για τις ενδιάμεσες εκτόσεις. 15 ημέρες εκτόσεις, τις εαρνές συγκεκριμένα, οι οποίες ξεκινάνε από σήμερα και ολοκληρώνονται στις 15 του Μαΐου.
Έτσι, και λοιπόν, μετά θα ξαναξεκινήσουν αμέσα Ιουλίου, για παράδειγμα. Μετά ξεκινούν οι τακτικές οι θερινές που είναι στα μέσα Ιουλίου ακριβώς. Έτσι λοιπόν ο κόσμος προτίμησε αντί να κάνει αγορές στην ένδυση και στην υπόδηση τη μεγάλη εβδομάδα. Αυτονόητο δεν αυτό. Ακριβώς. Και εσείς το κάνατε. Εντάξει, έχει λογική αυτό το πράγμα ακριβώς βέβαια. Όχι, μπορεί να μην έχει λεφτά. Ναι, πέρα από αυτό, αν δεν έχει λεφτά, δεν πρέπει να έχει λεφτά. Να αποθέσει ελπίδες μας σε αυτό το 15ήμερο. Αν και κατά ψέματα, ο καταναλωτής είναι πραγματικά πολύ ταλαιπωρημένος. 3,3 δις οι φορολογικές υποχρεώσεις το μήνα Απρίλιο, 3,5 δις το μήνα Μάιο. Και όλα αυτά συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι θα δούμε δύσκολα μια καλύτερη κατάσταση επιχειρήσεις. Αυτή η ρύθμιση θα δώσει, αν δούμε πότε θα αποφασιστεί. Η ρύθμιση είναι σίγουρα στη σωστή κατεύθυνση. Τι γίνεται όμως και τι έχουμε δει μέχρι σήμερα στην πράξη. Στις όποιες ρυθμίσεις, με χαρά μπήκαν πάρα πολλοί συνάδελφοι και ιδιώτες βέβαια, που όμως στην πράξη δεν μπορούσαν να την τηρήσουν. Διότι πέρα από τη ρύθμιση και τις δόσεις υπάρχουν τα τρέχοντα. Και αν δεν δημιουργηθεί νέος πλούτος, νέες θέσεις εργασίας, αύξηση του τζίρου, φυσικά δεν μπορεί κανένας να καλύπτει και τις δόσεις της ρύθμισης, αλλά και τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Αν πρέπει για να μπει στη ρύθμιση το τρίμηνο του 2019 ακριβώς, να μην χρωστάει. Να μην χρωστάει. Αφορά τα χρέη μέχρι το τέλος του 2018. Κύριε Παπαδημούλη, ήθελα να σας ρωτήσω πριν, επειδή είπατε ότι δεν θέλετε να κρίνετε τους συναδέλφους σας και γενικότερα αν έπρεπε να παραιτηθούν ή όχι. Την περίπτωση με τον Παύλο Πολάκη και όλη αυτή η θύλα που ξεσηκώθηκε και το λέω, όχι για να κρίνετε, αλλά ξέρετε, μεγάλη η εβδομάδα που ξεκινάει, πέρα από την τροπολογία του αφορολογήτου που θα καταθέσει η Νέα Δημοκρατία, είναι μια πρόταση μομφής εναντίον του αναπληρωτή, ο οποίος ο κύριος Τσίπρας την μετατρέπει, τουλάχιστον αυτό προανήγγειλε, σε ψήφο εμπιστοσύνης της κυβέρνησής του. Εσείς πώς κρίνετε αυτή τη στάση του κύριου Πολάκη? Καταρχήν, αν ήμουν στη θέση του Πρωθυπουργού, θα έκανα ακριβώς το ίδιο. Μάλιστα. Θα έσερνα τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια τριήμερη συζήτηση στη Βουλή, μετατρέποντας την πρόταση μομφής εναντίον ενός υπουργού σε ψήφο εμπιστοσύνης για την κυβέρνηση. Γιατί αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία, αντί να συζητήσουμε για την Πολακιάδα, όπως θέλει η Νέα Δημοκρατία, να συζητήσουμε, κύριε Σιαδήμα, πώς ήταν η Ελλάδα όταν ξεκίνησε η κυβέρνηση Τσίπρα και πώς είναι τώρα. Η οικονομία, τα κοινωνικά θέματα, το ύψος της ανεργίας, οι προοπτικές των επενδύσεων, η διεθνής εικόνα της χώρας, ο γεωπολιτικός της ρόλος, δεν τα διεθνή της θερίσματα. Δεν σας ανησυχεί πού έχουν πάει τα εξυπρόθεσμα? Κύριε Κουρή, ότι έχει λεφτά και δεν πληρώνει. Ακούστε, επειδή εγώ είμαι παλιός και είμαι σταθερός στην αριστερά και όταν είναι στο 3%. Δεν ξεχνάω, δεν έχω μνήμη λωτοφάγου. Λοιπόν, το 2009, κύριε Κουρή μου, το έλλειμμα που άφησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν 15,1%. Οι πολίτες ξέρουν ποιοι ευθύνονται για τη χρεοκοπία της χώρας. Ξέρουν επίσης τι κυριαρχούσε όταν γίναμε κυβέρνηση. Τα πρωτοσέλιδα της Bild, ρατσισμός εναντίον των Ελλήνων. Οι τεμπέληδες που τρώνε τα λεφτά μας. Το αφεντικό ήταν ο Σόιμπλε. Και τώρα έχει βγει η Ελλάδα από τα μνημόνια, έχει μειωθεί η ανεργία 9%. Έχει αυξηθεί όμως έχει η μερική απασχόληση, έτσι. Ναι, αλλά όχι τόσο όσο έχει αυξηθεί στα χρόνια 10-14. Έχουν επανέλθει συλλογικές διαπραγματεύσεις, έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Σήμερα εγκρίθηκε και με τη βούλα του ESM η επιστροφή του πρώτου ενός δις κέρδη από τα ελληνικά ομόλογα. Δανειζόμαστε με επιτόκια που δανειζόταν η Ελλάδα το 2005. Και έχουν αρχίσει να προχωράνε βήματα ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους. Οι 120 δόσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία. Θα είναι μεγάλη υπόθεση. Βεβαίως θα έρθουν. Γιατί είναι από τον περασμένο Οκτώβριο το συζητάμε, έτσι. Εγώ δεν λαϊκίζω. Λέω πώς είναι η κατάσταση. Εγώ λέω ότι αυτά τα πετυχαίνει η κυβέρνηση Τσίπρα. Εγώ και για το αφορολόγητο, επειδή είπατε κάτι, κύριε Σιαδήμα, δεν μ' αρέσει να αφήνω τίποτα να πέφτει κάτω. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην συνέντευξή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να υποστηρίζει τη μείωση του αφορολογήτου. Και τώρα, αφού είπε ο Τσίπρας ότι εμείς με κυβέρνηση Τσίπρα, με κυβέρνηση στηριγμένη στον κορμό του ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρόκειται να μειώσουμε το αφορολόγητο, έκανε και πάλι καθυστερημένα αυτό που επιχείρησε να κάνει με τις συντάξεις. Να μας απαντήσει η κυρία Σμακοπούλου. Και να πω και κάτι τελευταίο. Καλοδεχούμενη η κολοτούμπα Μητσοτάκη στο αφορολόγητο. Ακόμη και αν την κάνει για λόγους μικροπολιτικής, διότι θα δώσει ένα επιπλέον επιχείρημα στον Τσίπρα ότι σε αυτό το θέμα έχω τη στήριξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εσείς θα το ψηφίσετε μεθαύριο δηλαδή με αυτή την τροπολογία, αυτό είναι το ερώτημα. Αυτά είναι μικροπολιτική, κύριε Σιαδήμα, διότι το αφορολόγητο, το τι θα γίνει με το αφορολόγητο του 20, κάθε σοβαρός πολίτης
και δημοσιογράφος και πολιτικός γνωρίζει ότι καθορίζεται τον Οκτώβριο με την κατάθεση του σχεδίου προϋπολογισμού. Τα άλλα είναι μικροπολιτικά. Έχουμε δεσμευτεί. Και εμείς λοιπόν, εμείς κύριε Κουρή, καταφέραμε όχι απλώς να αφήσουμε μια δέσμευση στην άκρη, να ακυρώσουμε ένα νομοθετημένο μέτρο για τις συντάξεις. Και σας λέω, όπως κατάφερε αυτή η κυβέρνηση του Τσίπρα να ακυρώσει το νομοθετημένο μέτρο για τις συντάξεις και δεν ακούστηκε κιχ ούτε από το Eurogroup, ούτε από το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών, ούτε από κανέναν, έτσι μόνο με κυβέρνηση Τσίπρα που μπορεί να διεκδικεί, μπορούμε να το πετύχουμε. Γιατί σας θυμίζω κάτι ακόμη. Γιατί δεν μου αρέσει να λέμε μισόλογα. Όταν πήγε για πρώτη φορά να δώσει. Κλείνω λοιπόν να απαντήσει και η κυρία Σιμακοπούλου. Ανοίγετε θέματα, τα απαντώ και δείτε την μπάλα. Λοιπόν, την πρώτη φορά που μοιράσαμε κοινωνικό μερίσμα ήταν το 2016. Τότε είχε πει στην αρχή η Νέα Δημοκρατία θα το ψηφίσει. Δεν το ψήφισε, σας το λέω. Το θυμάμαι στα κείμενα. Ναι, αλλά πώς έγινε αυτό. Έβηξε ο Σόιμπλε, είπε τι είναι αυτά, αρχίζουν και μοιράζουν λεφτά. Και κρυολόγησε ο Μητσοτάκης και από τον έπαιγε στο παρόν. Πώς θα διεκδικήσει. Γιατί δεν σας πει κανείς τι έγινε εκείνο το 2015 κάτω με το Σόιμπλε. Στο υπόγειο. Τότε που βάλε το μαχαίρι στο λαιμό στο Τσίπρα. Στο υπόγειο. Τότε, ναι, στο υπόγειο του το Βρυξελώνη. Στο διαδρόμο, στο Βρυξελώνη, στο κύριο γκρουπ. Κοιτάξτε, τότε, αυτό που ξέρουν και αναγνωρίζουν όλοι στις Βρυξέλλες και σας το λέω εγώ που είμαι ο πιο υψηλά ιστάμενος. Αν μιλάτε για κολοτούμπες στο Μητσοτάκη, αλλά η άλλη πλευρά. Κοιτάξτε, η άλλη πλευρά πάλεψε και το πήγε μέχρι εκεί που μπορούσε να το πάει και αφού έκανε το συμβιβασμό και απενεργοποίησε τη Βόβα Σόιμπλε για Brexit, είχε την τόλμη κύριε Κουρή να πάει στον ελληνικό λαό το Σεπτέμβριο και ο ελληνικός λαός έκρινε και είπε Τσίπρας και όχι Μητσοτάκης. Απλώς να σημειώσω, και θα το ξαναπεί και πάλι. Απλώς να σημειώσω ότι τα απλοποιείται πάρα πολύ τα πράγματα. Όλη αυτή η πίεση από την αγορά, από την αγορά για δόσεις. Δεν σας θυμίζει κάτι, δεν σας τρομάζει ότι δεν μπορεί να πληρώσει αυτά και πάει με κατασχέσεις, με πληστηριασμούς. Γιατί όμως δεν μπορεί να πληρώσει. Άρα δεν πάει καλά η αγορά. Αυτό δεν πάει καλά η αγορά. Να σας πω κάτι. Το ζούμε όλοι ή το ζούμε. Ναι, να σας δεν κάθε μέρα περιμένουμε να έρθει για πληστηριασμό ή κατάσχεση. Να σας πω κάτι. Δέστε τι αγωνία περνάει η αγορά. Ο κόσμος ξέρει ότι. Και από την ρύθμιση του 2015 εμπήχαν κάπου 200.000. Και ξέρετε πώς την έφτιαξε. Μόνο 8.000 την υλοποίησε. Κύριε Κουρή. Μόνο 8.100. Ωραία. Την υλοποίησε. Θέλετε να σας απαντήσω σε αυτό που λέτε. Λοιπόν, η Ελλάδα χρεοκόπησε με ευθύνη. Κυβέρνηση είναι. Η κυβέρνηση, κύριε Κουρή, προσπαθεί να βγάλει την Ελλάδα από ένα πηγάδι κρίση που την έριξαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Χρεοκόπησε. Το μόνιμο ρεφρέν να ακούμε παντού με όλες τις κυβερνήσεις. Ότι φταίει πάντα η προηγούμενη. Μα δεν είναι έτσι. Εγώ σας λέω στοιχεία. Μετά, όταν αν χάσετε την κυβέρνηση, θα λένε πάλι οι καινούργοι ότι φταίνει η προηγούμενη. Όχι, εγώ σας λέω στοιχεία. Δεν σας λέω παραμύθια. Λοιπόν, η Ελλάδα το 2009 είχε έλλειμμα 15,1%. Και βγήκε ο Παπανδρέου και έψαχνε να δανειστεί και τα επιτόκια είχαν πάει στο Θεό. Στο 30%. Και μας πήγανε στον τοκογλύφο. Και ο τοκογλύφος έβαλε τα μνημόνια. Μην ξεχνάμε σε ποια κατάσταση ήταν η Ελλάδα ξέρει. Από πλευράς οικονομικής κατάστασης του κάθε νοικοκυριού. Που ήταν με το σπίτι του, το δεύτερο σπίτι, ήτανε με τα δουλειά. Ήταν μια φούσκα με δανεικά. Ήταν μια φούσκα, ναι, ζούσε μια στιγμή. Ήταν μια φούσκα δεν με δανεικά. Όμως ποτέ όμως πριν, μίλαγε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει φούσκα. Ήταν μια φούσκα πριν, με μίλαγε. Βεβαίως. Εγώ ερχόμουν εδώ και σας έλεγα ότι δεν πρέπει να ξοδέψουμε δισεκατομμύρια ευρώ για την Ολυμπιάδα. Πάντως. Εγώ ερχόμουν εδώ και σας έλεγα για τους εξοπλισμούς υπάρχουν εμπόλικα σκάνδαλα. Οι συμμαχοί μας δεν τα βλέπανε. Τι πράγμα. Οι συμμαχοί μας. Κάναν τα στραβά μάτια. Ο Μπαρόζο του έστελνε η Νέα Δημοκρατία ότι το έλλειμμα είναι 6% και ήξερε ότι ήταν 15%. Αλλά δεξιός με δεξιός κόρακα σκουρά κομμάτι δεν βγάζει. Πάντως λέτε για κολοτούμπα, αλλά τέλος πάντων, μην μείνουμε σκολοτούμπες. Γι' αυτό λέω, πάμε στην κυρία Σιμακοπούλου. Υπενθυμίζω ότι διεθνώς τον όρο κολοτούμπα τον καθιέρωσε ο κύριος Τσίπρας και δεν αφορούσε αυτά στα οποία αναφέρεται ο κύριος Παπαδημούλης. Αφορούσε το καλοκαίρι του 2015 και όλη αυτή την ιστορία. Αλλά εγώ θα ξεκινήσω από εκεί που ξεκίνησε και ο κύριος Παπαδημούλης, δηλαδή από το τι θα συμβεί στη Βουλή τη Δευτέρα. Πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι ο κύριος Τσίπρας φοβάται να αντιμετωπίσει την πρόταση Μομφής κατά του κυρίου Πολάκη, διότι ήδη 5-6 βουλευτές έχουν διαφοροποιηθεί και έχουν πει, όχι αυτό που είπε ο κύριος Παπαδημούλης, ο οποίος προσπαθεί να είναι διπλωματικός, ότι δεν θα έκαναν το ίδιο που έκανε ο κύριος Τσίπρας.
δεν συμφωνούν με αυτό που έκανε ο κύριος Πολάκης. Αντιμετωπίζοντας λοιπόν αυτό το φόβο, έχει κάνει μια κίνηση τακτικής και νομίζει ότι θα είναι καλύτερα για αυτόν να κάνει συζήτηση και να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Γιατί ξέρει ότι θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης, γιατί κανένας δεν θα αφήσει την καρέκλα του. Μπορεί να μην στήριζαν τον κύριο Πολάκη, αλλά τον εαυτό τους για να παραμείνουν στη Βουλή, σίγουρα θα τον στηρίξουν. Γι' αυτό και κάνει ψήφο εμπιστοσύνης. Τώρα, το τι θα συζητηθεί και τι ξέρει και δεν ξέρει ο ελληνικός λαός. Επιτρέψτε μου να πω ότι όλη αυτή η ρητορική του φταίνε οι προηγούμενοι και μας ρίξανε και μας φέραν, όλα αυτά έχουν κριθεί. Τώρα έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είναι ο μακροβιότερος μνημονιακός πρωθυπουργός και όπως ξέρει, έχει κρίνει ο ελληνικός λαός τι έγινε πριν από τον κύριο Τσίπρα, έχει και αρκετά χρόνια με τον κύριο Τσίπρα για να κρίνει τι έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας μαζί με τον κύριο Καμένο. Ξέρουν λοιπόν και ότι μας φέσωσε με άλλο ένα αχρίαστο μνημόνιο 100 δις. Ξέρουν ότι έχει υποθηκεύσει την περιουσία του ελληνικού λαού για 100 χρόνια. Ξέρουν ότι έχουν πνιγεί στους φόρους και ότι έχει καταστραφεί η μεσαία τάξη. Ξέρουν πόσες κατασχέσεις έχουν γίνει. Ξέρουν ότι μέσα στα σπίτια τους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις υποχρεώσεις τους, γιατί ζουν στον πραγματικό κόσμο. Αλλά ακόμα και μακροοικονομικά να κοιτάξει κανείς τις παραδοχές της κυβέρνησης, γιατί μίλησε και με αυτούς τους όρους ο κύριος Παπαδημούλης, σήμερα μόνο η κυβέρνηση η ίδια με το κείμενο του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων, το οποίο υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παραδέχτηκε από μόνη της ότι ο ρυθμός ανάπτυξης αναθεωρείται προς τα κάτω για το 2019, παραδέχτηκε γραπτός ότι οι επενδύσεις όχι μόνο δεν έχουν αυξηθεί που συζητάμε το 2018, μειώθηκαν κατά 12%. Και το χειρότερο είναι ότι η αύξηση που προβλεπόταν για το 19 έχει ψαλιδιστεί και για το 2020. Άρα ξέρει και έχει παραδεχτεί ο κύριος Τσίπρας ότι δεν υπάρχει τίποτα ευίωνο στο μέλλον. Εσείς είστε υπέρ της μη μείωσης του αφορολόγητου, γιατί έτσι είπε ο κύριος Παπαδημούλης, ότι είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Εμείς τώρα, για να είμαστε σοβαροί, ναι, είπε ο κύριος Παπαδημούλης ότι αυτά τα πράγματα αποφασίζονται στον προϋπολογισμό. Δεν νομοθετήσαμε εμείς τη μείωση του αφορολόγητου. Την νομοθέτησε η κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα με την πλειοψηφία του στη Βουλή. Εμείς καταψηφίσαμε τη μείωση του αφορολόγητου. Άρα όλη αυτή η ρητορική ότι ο κύριος Μητσοτάκης κάτι έλεγε και κάτι έκανε, δια της ψήφου στη Βουλή, εμείς καταψηφίσαμε την μείωση του αφορολόγητου. Μάλιστα. Τελεία και παύλα. Τώρα λοιπόν έρχεται ο κύριος Τσίπρας και λέει ότι θέλει να μην μειωθεί το αφορολόγητο. Γιατί τα λέει όλα αυτά, κύριε Σχιαδήμα, και γιατί ξαναλέει ότι θα δώσει? Γιατί αυτό κάνει ο κύριος Τσίπρας. Όταν ο κύριος Τσίπρας ήξερε ότι θα κερδίσει τις εκλογές, έτσι φαινόταν, έλεγε ότι θα δώσει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Ήξερε ότι θα κληθεί να αντιμετωπίσει τα ψέματά του και κάτι να κάνει. Τώρα που ξέρει ότι θα χάσει, θα πει οτιδήποτε. Και για το αφορολόγητο και για τις παροχές και για τους μισθούς. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε θα πει. Γιατί? Γιατί είναι σε αποδρομή και γιατί ξέρει. Ναι, σας λέει ο κ. Παπαδημού, είσαι επιδόματα δίνει. Να κατευθείτε συντάξεις, ιδιαίτε. Σας λέω. Γιατί τι έλεγε στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης? Ότι θα δώσει 13η σύνταξη, έλεγε. Το ξαναλέει. Την έδωσε. Δεν την έδωσε. Έκοψε τις συντάξεις. Έκοψε το ΕΚΑΣ. Χώρια, δεν μπαίνω στα εθνικά θέματα του τι έκανε. Αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό. Ακούστε, κύριε Παπαδημούλη. Εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα. Κύριε Παπαδημούλη, επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων. Αυτό υπήρχε πριν από εσάς. Ακύρωση μείωση περικοπής των συντάξεων. Τι οποίες εσείς περικόψατε. Η αλήθεια είναι, κύριε Παπαδημούλη, ότι πήρατε από τον ελληνικό λαό 10 και τώρα από το πλεόνασμα, το οποίο τι είναι? Είναι ο στραγγαλισμός της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής οικονομίας. Είναι υπερφορολόγηση. Κύριε, πόσο ήταν το έλλειμμα που άφησε η Νέα Δημοκρατία το 2009? Κύριε Παπαδημούλη, πόσο ήταν? Λοιπόν, πόσο 6 ή 15. Κύριε Παπαδημούλη, πόσο αυξήθηκε το δημόσιο, το εθνικό χρέος μας επί ημερών σας? Μειώθηκε? Ναι, όχι, ναι. Αυξήθηκε. Θα μειωθεί τα επόμενα 5 χρόνια 45% του ΑΕΠ. Το κάναμε και εμείς πριν. Εγώ... Λοιπόν, ολοκληρώστε να πάμε στον κύριο Ανδρουλάκη, πάμε σε διάλειμμα. Εγώ ολοκληρώνω για να πάτε στον κύριο Ανδρουλάκη και λέω το εξής. Ό,τι και να λέει ο κύριος Τσίπρας, ο ελληνικός λαός ξέρει ότι λέει ψέματα και δεν έχει τίποτα να περιμένει από αυτόν. Και αυτό θα φανεί στην επόμενη κάλπη. Η επόμενη κάλπη τώρα, όπως είπατε, είναι η κάλπη των ευρωεκλογών. Παρατηρώ λοιπόν και γι' αυτό το λόγο ότι δεν συζητάμε τίποτα για την Ευρώπη. Θα έρθουμε σε αυτό τώρα και στην Ευρώπη και στο, διότι και στο αποτέλεσμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ποιο είναι ο πύχη του αποτελέσματο για τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Ανδρουλάκη? Καταρχάς, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα ταλέντο, παρουσιάζει το μαύρο άσπρο. Τώρα, αν ο Τσίπρας ήταν ο Μαγκάιβερ που απενεργοποίησε το Σεπτέμβριο του 2015 τη βόμβα Σόιμπλε, πρέπει να θυμηθούμε ποιο ενεργοποίησε τη βόμβα Σόιμπλε. Και δεν είναι άλλο τον κύριο Βαρουφάκη, τον κύριο Τσίπρα
και τον κύριο Καμένο, οι οποίοι έσαιραν την ελληνική οικονομία, είχε πάει η ELA στα 70 δισεκατομμύρια, υπέγραψε να κλείσουν οι τράπεζες, τα capital controls, διέλυσε, εξανεμίστηκαν 28 δισεκατομμύρια από τις θυσίες του ελληνικού λαού, που ήταν η δύναμη του δημοσίου στις τράπεζες. Έχουμε αύξηση των κόκκινων δανείων. Συγκριτικά τα επιτόκια σχέση με το 2014 είναι υψηλότερα από αυτά που είχαμε ως όριο με την Πορτογαλία και άλλες χώρες. Δηλαδή, συγκριτικά τα επιτόκια μπορεί να φαίνονται μικρότερα, αλλά σχέση με το τι ήταν η Πορτογαλία και τι είναι σήμερα, είναι πολύ υψηλότερα για την Ελλάδα. Γιατί? Διότι είχαμε χαμένα χρόνια. Αυτοί αλλάξαν κυβέρνηση, άλλοι οι σοσιαλιστές, έχοντας οι άνθρωποι μια αξιοπιστία, συνέχισαν χωρίς λαϊκισμούς και προσπάθησαν και αναστήλωναν την οικονομία της χώρας. Εμείς εδώ είχαμε ένα χρόνο, ένα όλεθρο. Και έρχονται σήμερα και τι λένε? Ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα. Και ο λαός ξέρει. Ναι, εγώ στο μόνο που συμφωνώ είναι ότι ο λαός ξέρει. Και επειδή ξέρει ο λαός, κοντός ψαλμός, αλληλούια, και σε ευρωπαϊκές εκλογές και σε εθνικές εκλογές. Και θέλω να σου πω και το εξής. Γιατί λένε για το χθες? Τι κάνανε, χρεοκοπήσαν την Ελλάδα? Ένα κόμμα δικαιούται να τα λέει αυτά όταν έχει ένα φρέσκο πολιτικό προσωπικό ή ένα πολιτικό προσωπικό που δεν έπαιξε παιχνίδια πελατειακού κράτους και λαϊκισμού. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μαζέψει τους πρωταγωνιστές της εποχής Καραμαλή, που πήραν μια χώρα με 3% έλλειμμα και την πήγαν στο 15,5%, και τώρα δεν υπάρχει το φίλος εκεί Γεωργίου, 15,5% είναι. Στο ΣΥΡΙΖΑ μπορείτε να τους βρείτε. Το τσοχατζοπουλικό ΠΑΣΟΚ, σειρά στελεχών στο ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφιοι βουλευτές, υποψήφιοι ευρωβουλευτές, για να ξέρουμε, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τώρα, ο κ. Παπαδημούς είχε κάνει μια ανάρτηση πριν από μερικές μέρες και μου έκανε εντύπωση, γιατί είμαι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, και λέει ότι το πιο φιλοπεριβαλλοντολογικό κόμμα της Ευρωβουλής είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Το έψαξα λίγο περισσότερο και ανακάλυψα ότι μιλάει για την ενωμένη αριστερά. Διότι το ΣΥΡΙΖΑ είναι το πιο αντιπεριβαλλοντολογικό κόμμα από τα ελληνικά. Είναι στο 40%, εμείς στο 66% και οι λαοί στο 67%. Γιατί? Διότι καταψήφισε όταν ανοίξαμε το φάκελο του Rescue You να γίνει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, με αποτέλεσμα στο ranking να έχουν πέσει πάρα πολύ χαμηλά και να είναι ένα κόμμα της αριστεράς για τα θέματα κλιματικής αλλαγής και περιβάλλοντος στο χαμηλότερο επίπεδο του 40%. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί πώς ξέρουν να κάνουν το άσπρο μαύρο. Λοιπόν, πάμε σε ένα στόμα διαφορετικό. Όλα αυτά που είπε στο τέλος είναι πλήρως ανακριβώς. Θα απαντήσετε. Μα είναι δυνατόν ένα συνάδελφό σα, δηλαδή. Εκεί μαζί δεν ζείτε. Εκεί ζείτε. Μα είναι πλήρως ανακριβώς. Ψηφίσατε υπέρ να ανοίξει ο φάκελο του Ρεσκιού, ναι ή όχι? Εγώ λέω το εξή. Όχι. Πού είμαι ανακριβώς? Το βράδυ του ματιού με 100 νεκρούς βγαίνει ο Τσίπρας. Όσο και να φωνάζετε, το κοινάλ θα είναι μονοψήφιο. Όσο και να φωνάζετε, γιατί ο κόσμος ξέρει το μάτι με 100 νεκρούς, τι σημαίνει ΠΑΣΟΚ και λέει και ζητώ άμεση ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και τρεις εβδομάδες πριν οι ευρωβουλευτές του είχαν καταψηφίσει να γίνει. Εκλογές, μη φωνάζετε, θα βραχνιάσετε. Εγώ σας λέω το εξής, ο κόσμος ξέρει τις ευθύνες και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και η θεωρία ότι έχει μείνει όλο το καλό ΠΑΣΟΚ στο κοινάλ, δηλαδή ο Λοβέρδος, ο Βενιζέλος, αυτοί που κάνανε κυβέρνηση με το Σαμαρά, τον Βορύδη, τον Γεωργιάδη και πήγαν στο Πασόκ το 4. Οι άλλοι που φύγανε που ήρθαν σε εσάς δεν ήταν εκεί? Αυτοί που ήρθαν σε εσάς δεν ήταν μαζί με τον Γεωργιάδη? Ακούστε, μιλάτε με μένα που είμαι σταθερά στην αριστερά από την εποχή που είσαι στο 30%. Και νιώθω υπερήφανος. Ποιος υποδέχεστε είναι? Ναι. Ποιος υποδέχεστε είναι? Μιλάνε με εσάς που συγκυβερνήσατε μαζί με τον κύριο Καμένο και που έχετε την κυρία Κουντουρά μαζί σας στο Ευρωσυνοδέλτιο και την κυρία Παπακώστα. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αυτό. Είστε από παρθενογένεση, από αριστερή παρθενογένεση. Προέρχεστε, δεν έχετε σχέση με τον κύριο Τσίπρα? Για να πάμε από το 3 στο 35. Πήραμε και ψηφοφόρους και στελέχη και από το χώρο του ΠΑΣΟΚ και από το χώρο της Δημοκρατίας. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι η υποκρισία. Δηλαδή, ακροδεξιός ο Καμένος, αλλά σπουδαίος δημοκράτης ο Βορύδης, που τον διόρισε από τη Χούντα ο Παπαδόπουλος, αρχηγό της νεολαίας ΕΠΕΝ, στην θέση του Χρυσαυγίτη Μιχαλουλιά. Δημοκράτης ο Άδωνης Γεωργιάδης, που συγκυβερνούσε με τον ΠΑΣΟΚ. Αλλά εφρόσδεκτε στη ψήφη της Χρυσής Αυγής για να αλλάξετε τον εκλογικό νόμο και να ρίξετε την κυβέρνηση. Και κουβέντα και μια χαρά η τροπολογία Κουντουρά για να κρύβεται από πίσω. Μια χαρά η τροπολογία Κουντουρά για τον κύριο Λαό. Κύριε Καλογερέ, σε μένα, 2-10-34-9-0-8 το τηλέφωνο επικοινωνίας πιεστήρια παπάκι contra.channel.gr, το email της εκπομπής, και είναι και πολλά τα μηνύματα. Ακούτε τον ήχο. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε 2 λεπτά.
εκεί που την. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ επί του επιστηρίου, ζωντανό ο διάλογο και στο διάλειμμα. Να χαμηλώσουμε λίγο του τόνου πριν, γιατί θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Παπαδημούλη σε λίγο από ένα τελευταίο. Αλλά κύριε Μανεσιώτη, θα έρθω σε εσά. Και μα λέει ότι με του όρου που έχουν δημοσιευθεί σε εφημερίδε, πώ θα είναι οι 120 δόσει. Εισόδημα πάνω από 10.000, βγαίνει εκτό. Ναι, δυστυχώ για άλλη μια φορά. Σα ρώτησαν. Στις συζητήσεις που γίνανε μέχρι να διαμορφωθεί. Όχι, δεν έγινε η απαιτούμενη διαβούλευση, θα έπρεπε να γίνει και να ακούσουν και την δικιά μας πλευρά. Καμιά πλευρά της αγοράς. Μόνο με συζητήσεις χωρίς αποτέλεσμα και χωρίς ουσία. Ωστόσο, θα επαναλάβουμε βέβαια ότι είναι στην καλή κατεύθυνση που πρέπει να, αυτό που πάει να γίνει με τις 120 δόσεις. Αλλά δυστυχώς και πάλι θα μπορέσουν να ενταχθούν σχετικά λίγοι. Και το χειρότερο ότι δεν θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν, να πληρώνουν και τη δόση των αποτελεσμάτων και αντρέχοντα, τα οποία εξακολουθούν να είναι πάρα πολλά. Σε κάθε περίπτωση, το μεγάλο παράπονο της επιχειρηματικότητας από την παρούσα κυβέρνηση είναι ότι πραγματικά δεν είδε αυτά που θα έπρεπε να δει. Αυτό που δεν έχουμε καταλάβει ακόμα είναι γιατί ένας επιχειρηματίας, ο οποίος έχει καταφέρει σε μια δύσκολη περίοδο να είναι κερδοφόρος, να έχει μια κερδοφόρο επιχείρηση, να δηλώνει όλα τα εισοδήματα, όλα τα κέρδη, να φορολογείται για αυτά. Και να τα πληρώνει κανονικά, να πρέπει να γίνεται στόχος από την κυβέρνηση. Θεωρώ ότι θέλω να δώσω. Στόχος. Ποιον είναι. Στόχος ότι έχει φτάσει μια υγιής εταιρεία στην Ελλάδα, και θα το πω με νούμερα κιόλας, από τις 10 επιχειρήσεις, οι 4 επιχειρήσεις πια είναι ζημιογόνες. Δηλώνουν ζημιές. Οι 5 δηλώνουν μηδενικά κέρδη έως πολύ λίγα κέρδη, περίπου 45.000, και μόνο μία στις 10 επιχειρήσεις καταφέρει και δηλώνει κέρδη πάνω από 50.000. Έτσι λοιπόν. Έχουμε φτάσει στο σημείο ο κάθε επιχειρηματίας να έχει αποθαρρυνθεί και να μην θέλει να επενδύσει ξανά τα κέρδη του, αυτά τα λιγοστά κέρδη που καταφέρνει και επιτυχαίνει, στην επιχείρηση μέσα. Έχει φτάσει η χώρα μας, οι επενδύσεις στην Ελλάδα, να είναι μόνο 11% σαν ποσοστό επί του ΑΕΠ, όταν το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 20%. Είναι ένα νούμερο, ένα στοιχείο το οποίο πραγματικά περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια ποια είναι η διάθεση για επενδύσεις στην Ελλάδα. Όχι μόνο δηλαδή, για τους Έλληνες επιχειρηματίες, αλλά και τους ενδυνάμει. Η διάθεση πώς θα υπήρξε, θα υπήρχε. Συγγνώμη. Η διάθεση πώς θα υπήρχε, τι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να είμαστε κοντά στο μέσο κοινοτικό, κοντά στο 20%. Ναι, τι μέτρα, τι πολιτική πρέπει να έχει η κυβέρνηση για να έχουμε. Πρώτα απ' όλα, συζητεί να πέσουν οι φόροι. Αυτοί οι πολύ ψηλοί φόροι που πραγματικά έχουν γονατίσει την αγορά, όχι μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά και τους καταναλωτές. Οι οποίοι δεν έχουν διαθέσιμο εισόδημα και δεν μπορούν να καταναλώσουν τα καταστήματα. Εάν λοιπόν ο επιχειρηματίας δει ότι έχει λόγο να έχει την επιχείρηση και να μπορεί στο τέλος του χρόνου να παίρνει και να του μένει κάτι, φυσικά θα μπορέσει να επενδύσει τα κέρδη του στην επιχείρησή του και φυσικά να υπάρχει και καλύτερη διάθεση, καλύτερο κλίμα επενδυτικό στη χώρα μας για να έρθουν και επενδύσεις που περιμένουμε απ' έξω. Σε κάθε περίπτωση, ακούμε την παρούσα κυβέρνηση να ζητάει την ανάπτυξη. Δεν τη βλέπουμε με την παρούσα πολιτική, διότι πρέπει να δοθεί χώρος και σε επιχειρήσεις, τις υγιείς επιχειρήσεις μιλάμε φυσικά, και φυσικά. Να είναι σταθερή ενάντια στην φοροδιαφυγή, την παραοικονομία, η οποία ταλαιπωρεί πάρα πολύ την υγιή επιχειρηματικότητα. Και παρουσία κάτι ακόμη. Συγκρίνοντας μέχρι το 2015, τις δύο περίοδους, με το 9 μέχρι το 2015 και το 2015 μέχρι σήμερα, ναι. Ποια ήταν η πιο φιλική προς την αγορά? Θα λέγαμε, ναι, εντάξει. Σας βλέπω. Δύσκολο το ερώτημα. Ωστόσο, αυτό που μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό που μπορώ να σας απαντήσω με βεβαιότητα είναι ότι το ύψος των φόρων που υπάρχει τα τελευταία 4 χρόνια δεν έχει υπάρξει επουδενή τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, και δίνετε και την καλύτερη πάση για να νομίζω ότι οι φόροι είναι το νούμερο ένα θέμα το οποίο θέτουν όλοι. Έτσι είναι. Και κύριε Παπαδημούλη, με αφορμή αυτό που πρόκειται τη φορολογία, ο πρόεδρο. Με παρική να μα τα βγει. Πολλά δεν είπε μόνο αυτό. Ναι, θα πάμε να βάλω κι εγώ κάτι από τελεθεατέ. Να βάλω τα πράγματα. Βέβαια. Μια και λέμε για οικονομικά θέματα και για την καθημερινότητα. Είπατε πριν ότι μειώθηκε η ανεργία. Παράλληλα όμω, πάνω από 650.000 νεολαίοι, Έλληνες, Ελληνόπουλα, έφυγαν στο εξωτερικό. Εκεί στις Βρυξέλλες που εσείς κυκλοφορείτε, ακούτε ελληνικές φωνές. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν λέω ότι έφυγαν στα χρόνια μόνο του Τσίπρα, μπορεί να είχαν βγει και πιο πριν. Αλλά λέμε για μείωση ανεργίας μεν, αλλά για την ίδια ώρα, για να το καταλάβουν και οι θεατές, για να απαντήσετε. Την ίδια ώρα, 700.000 είναι έξω. Τι μείωση ανεργίας μιλάμε? Λοιπόν, κύριε Σιαδήμα, για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Ναι. Η φυγή των νέων με τις καλές σπουδές στο εξωτερικό έγινε τα χρόνια 10-14. Δηλαδή από το 14 και μετά δεν έφυγε άνθρωπος. Η φυγή των νέων στο εξωτερικό έχει ανακοπεί. Φύγανε πρόπερση. Εντάξει, εγώ λέω τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ και Eurostat. Δεύτερον, η ανεργία
από το 27% έχει μειωθεί στο 18%. Βάρτε όμως τη διαδικασία. Επίσημα 28 ήταν με μόνιμη εργασία. Τρίτον, ήταν με μόνιμη εργασία η 28. Η ανεργία των νέων το 2015 ήταν σχεδόν. Χιλιάδες. Μπορώ να ακούω. Ναι. Η ανεργία των νέων, επίσημα στοιχεία τη Eurostat ήταν 60%, τώρα είναι γύρω στο 35%. Αυτά που είπε ο κ. Μανεσιώτης, το οποίο ήταν ας πούμε το εγκόμιο τη καταστροφολογία. Δεν έχουν καμία σχέση. Με στην αγοράζει. Ναι, και ο κύριος Κορκίδης με στην αγοράζει. Ναι, ναι. Και ο κύριος Μίχαλος με στην αγοράζει. Ναι, και δεν μιλάνε έτσι. Όχι, ο κύριος Κορκίδης είπε μειωμένη η κατανάλωση Πάσχα. Κοιτάξτε, είμαι σε θέση και να ακούω και να διαβάζω. Ναι, ναι, ναι. Και έχω υπόψη μου τις δηλώσεις και του Προέδρου των Επιμελητηρίων, του κυρίου Μίχαλου, ο οποίος είναι δεξιός από κούνια και διαγράφηκε από το Μητσοτάκη, γιατί είπε ότι η οικονομία ανακάμπτει, γιατί είπε μερικές καλές κουβέντες για την κυβέρνηση που βότησε τα επιμελητήρια, γιατί είπε ότι η ανεργία μειώνεται, γιατί είπε ότι αξιοποιούνται καλύτερα τα κοινοτικά κονδύλια. Τι λένε τώρα οι αριθμοί? Ότι οι επιχειρήσεις καινούριες που δημιουργούνται είναι περισσότερες, πολύ περισσότερες από αυτές που κλείνουν. Τι κλείνουν και τι κλείνουν, ανοίγουν. Όσο μεγάλες είναι αληθές αυτό. Όμως το στοιχείο. Αυξάνεται η ιδιωτική κατανάλωση. Αυξάνονται οι εξαγωγές. Λέω συνολικά μέσα στο χρόνο. Είναι επίσημα στοιχεία της Eurostat και της Elstat. Και όχι πλαστά όπως παλιά. Πάντως ο Γιώργος Παπανδρέου έλεγε οι αριθμοί ευημερούν και δυστυχούν οι άνθρωποι. Ναι. Εγώ σας λέω τώρα ότι οι άνθρωποι, βρέθηκαν σε μια τεράστια επιλεκτικά στοιχεία. Οι άνθρωποι βρέθηκαν σε μια τεράστια δυστυχία, διότι κυβερνήθηκαν από κακές κυβερνήσεις για δεκαετίες, Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, με πελατειακό κράτος, με διαφθορά, με ρουσφέτια, με κολλητιλίκια, με δανεικά και αγυρίστα. Αν συγκρίνει κανείς στην Ελλάδα του 50, του 60, του 70 και του 80, δεν έγινε τίποτε. Μα τώρα αυτό συζητάμε. Μια στιγμή. Όχι, να μην πούμε ότι όλα ήταν τίποτα. Συζητάμε πώς μπήκαμε. Συζητάμε ότι ένα στους τρεις με στοιχεία του ΕΦΚΑ παίρνει 317 ευρώ μισθό. Συζητάμε ότι ευέλικτες μορφές απασχόλησης δεν υπήρξαν ποτέ σε ψηλότερο ποσοστό. Η Νέα Δημοκρατία, μειώσατε την ανεργία επειδή όλοι δουλεύουν τετράωρα και παίρνουν 300 ευρώ, κύριε Παπαδημούλη. Η Νέα Δημοκρατία έχει την πρώτη ευθύνη για τη χρεοκοπία της χώρας. Κύριε Παπαδημούλη, η Νέα Δημοκρατία έχει την πρώτη ευθύνη για το τρακάρισμα της χώρας. Τέσσερα σε ένα θέμα που τουλάχιστον θα συμφωνήσει μαζί μου από όταν και ο Νίκος Ανδρουλάκης των Ελλήνων στα είναι χέρια ότι το έλλειμμα το 2009 που άφησε η Νέα Δημοκρατία ήταν 15%. Δαπάνη του Καραμαλή ελέγχουν όταν έπεσε τα 2 δισεκατομμύρια. Από τα 2 δις που σημείτε πει η φαρμακευτική δαπάνη επί Καραμαλή 5,5 δις, δεν ελέγχουν τίποτα από εκείνη την περίοδο και ελέγχουν τα 2 δις που ήταν με το Λοβέρδο. Πάντως, κύριε Παπαδημούλη, πάντως, έτσι όπως τα περιγράφετε, είναι σαν στη δικιά σας περίοδο να έχουν γίνει όλα σωστά. Δεν είπα αυτό. Μα λέω όπως τα περιγράφετε. Όχι, κύριε Σιαδήμα. Όχι. Έχετε μία εντύπωση προσωπική δική σας. Εγώ σας λέω το εξής. Προσωπική δικιά μου, ναι. Το ακούμε όλοι μαζί. Ναι. Λέω, εσείς. Ναι. Ναι. Αλλά εσείς τη δική σας γνώμη λέτε τώρα. Ναι, και εγώ τη δική μου γνώμη. Ότι, οι πολίτες κρίνουν. Ναι. Λέω λοιπόν, τη φούσκα. Γιατί την νοσταλγεί ο κύριος Κουρής. Τη φούσκα. Εγώ ξέρω ότι. Ήσανε διάφοροι. Δεν καθόλου. Ξεχνάτε κάτι. Ότι ζούσε διάφοροι. Πάρα πολύ καλά μέχρι το 2009. Με δανεικά και αγύριστα. Γιατί υπάρχει καμιά χώρα που να μην χρωστάει. Με δανεικά και αγύριστα. Υπάρχει καμιά χώρα που να μην χρωστάει. Ενώ σε τι χρωστάει άλλε. Κύριε Παπαδημούλη. Ρεκόρ ελλείμματο και χρέου. Τα λύσατε αυτά τα θέματα. Δηλαδή όλε οι άλλε χώρε δουλεύουν μια χαρά. Νοικοκυρέψαμε. Τι πάει. Η Ισπανία. Το χρέο σα. Η Ιταλία δίπλα. Εκατοδίσχρεωσατε τη χώρα. Αυτό είναι νοικοκυριό. Κυρία Σιμακοπούλου. Μα δεν είναι δυνατόν, κύριε Παπαδημούλη. Τι νοικοκυρέψατε. Δεν θα πάρετε ψήφους ουρλιάζοντας. Και εσείς δεν θα πάρετε ψήφους με ψέματα λαϊκισμό. Τέλος πάντων. Και στηρίζοντας τις υποκριτικές επιλογές του κύριου Τσίπρα. Αν αναλοκληρώσω εγώ για να πάμε παρακάτω. Ναι. Το λέω σε εσάς. Μα και εγώ αυτό σας το λέω σε εσάς. Εγώ αυτά που σας λέω εδώ τα λέω και στο Ευρωκοινοβούλιο. Και τα λέω κόντρα και στο Βέμπερ. Τον οποίο θα αγωνιστούμε και θα καταφέρουμε να μην γίνει πρόεδρος της Κομισιόν. Ποιον στηρίζετε διότι όποιος εσείς, ψηφίζει κύριε Νέα Δημοκρατία, ποιον ψηφίζει εσείς, μια για τον κύριο επιλογή Πέμπερ. Εναντίον της Ελλάδας. Ποιο κόμμα στηρίζετε επειδή λέω αυτά,
και τα υποστηρίζω με τεκμηρίωση, με μαχητικότητα, με αξιοπρέπεια, εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Και όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο στηρίζεται αυτό που λέει. Ποιο θα στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο θα στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θα επιδιώξουμε να βρεθεί άλλη λύση στη θέση του Βέμπερ. Θα σας πω 4 πιθανά ονόματα. 4. 4. Γιατί θα γίνει διαπραγμάτευση. Σε ποια ευρωομάδα πρέπει θα να συμφωνήσουμε, είστε. Να συμφωνήσουμε και με τις άλλες πολιτικές ομάδες. Τίμερμανς, Βεστάγκερ, Μπαρνιέ. Και το τέταρτο. Πήγε στην κυρία Γεννημάτα. Δεν πήγε. Στην κυρία Γεννημάτα πήγε. Και το τέταρτο δεν θα σας το πω. Δεν μας το πείτε. Ο Μπαρνιέ είναι δεξιός. Είναι στο Λαϊκό Κόμμα. Ναι, βεβαίως. Αλλά είναι απείρως καλύτερος. Και δεν ψήφισαν λοιπόν την τελευταία φορά Γιούγκερ. Απείρως καλύτερος. Γιατί λοιπόν ψήφισαν την Γιούγκερ την τελευταία φορά. Με τη διαλογική. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Γιούγκερ δεν είναι πρόεδρος της Κομισιόν. Ούτε Γιούγκερ. Ξέρετε πώς λέγεται αυτή η επιλογή, κύριε Παπαδημούλη. Ο πρόεδρος της Κομισιόν. Όπου φυσάει ο άνεμος. Εγώ να σας πω, τι έγινε. Αυτή είναι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη. Να σας πω εγώ, τι έγινε. Και θέλω να πάω στην αγκαιστινά. Πρέπει όλοι σας και μόνος μου, δεν έχει πάρει πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλοι σας και μόνος μου. Κάντε λάθος, να διακόπτετε. Να σας πω τι έγινε. Όχι, να είναι νοκροταφείο, να είναι. Εντάξει, αλλά όλοι καταλαβαίνουν τι γίνεται. Να σας αφήσουμε να κάνετε ένα διάγγελμα, κύριε Παπαδημούλη. Εγώ να δεκλείω και τα καλά και τα ερωτήματα του τελευταίου. Πώς βγήκε ο Γιούνκερ πρόεδρος της Κομισιόν? Πώς βγήκε? Βγήκε. Γιατί ετοιμάζανε στο Βερολίνο έναν αχυράνθρωπο τύπου Μπαρόζο. Μάλιστα. Και τότε ο Τσίπρας από την αριστερά, ο Σούλτς από τους Πράσινους, από τους Σοσιαλιστές, η Σκά Κέλλερ από τους Πράσινους και ο Φερχόφστατ είπαν προκειμένου να μας φέρετε έναν τύπο σαν τον Μπαρόζο, Γιούνκερ. Από εκεί και πέρα. Γιούνκερ, κύριε Παπαδημούλη. Προτάθηκε να είναι πρόεδρος της Κομισιόν. Από εκεί και πέρα. Στήριξε κάποιον που δεν το ψήφισε. Ναι, διότι μετά ήρθε ο πρόεδρος της Κομισιόν. Με το χαρτοφυλάκιό του, ναι. Με το καμπινέ του, με τους υποψηφίους του και με τις προγραμματικές του δηλώσεις. Και επειδή η ευρωομάδα της αριστεράς δεν συμφωνούσε με τις προγραμματικές δηλώσεις αυτές. Τραβηχτήκατε. Καταψηφίσαμε τις προγραμματικές δηλώσεις. Επιλογή. Όχι. Αποφύγαμε τον Μπαρόζο. Όπως θα αποφύγουμε τώρα και το Βέμπερ. Τη θεωρία. Βεβαίως. Στηρίξανε τον Γιούνκερ, αλλά δεν τον ψηφίσανε. Δεν τον ψηφίσανε. Δηλαδή εδώ πήρα μια φοβερή ναι, δηλαδή, 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 για να ακούγονται. Ακούστε, στην πολιτική υπάρχει το θέλω και το μπορώ. Ναι, και εμείς ναι, καταφέραμε. Μέχρι που πας όμως. Βεβαίως. Μέχρι που πας είναι το θέμα. Και αυτή υπάρχουν και κάποιες διαφορετικές ρουλίδες. Και αυτό το κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια. Ποια? Να επαναφέρει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Μες. Τώρα σε λίγο καιρό θα ξεφλήσουμε και το ακριβό δάνειο του ΔΝΤ που το δανείστηκαν οι κύριοι και οι κυρίες με 5%. Γιατί τώρα μπορούμε να δανειζόμαστε με πολύ μικρότερο επιτόκιο και θα προχωρήσουμε και τις 120. Προσέξτε που πάμε στην Ευρώπη με το ΣΥΡΙΖΑ και θέλει και μπορεί. Ο κύριος Τσίπρας τώρα, ο οποίος το 2015 κόντεψε να μας βγάλει από την Ευρωζώνη και στην πλάτη, στο κασίδι το κεφάλι, πληρώνοντας εμείς ένα μνημόνιο ακόμα σαν χώρα, έκανε την περίφημη κολοτούμπα του, συνήρθε από τις αυταπάτες του και τώρα κάτι μας λέει για την Ευρώπη. Τώρα πηγαίνει στην Ευρώπη, όπου δεν μπορεί ο ίδιος να αποφασίσει ούτε ποιον θα στηρίξει για πρόεδρο, έχει την επιλογή όπου φυσάει ο άνεμος, ούτε καν σε ποια ομάδα θα ενταχθεί. Πολλό δε μάλλον ποιο είναι το πρόγραμμα. Διότι το αφήγημά σας, κύριε Παπαδημούλη, είναι ότι δεν σας αρέσει, είναι ακροδεξιό και νεοφιλελεύθερο. Βρήκατε τις δύο αυτές λέξεις και τις χρησιμοποιείτε είτε μιλάτε για το εσωτερικό της χώρας είτε για το εξωτερικό. Μας λέτε για τον κύριο Βέμπερ ότι είναι ανθέληνας, νεοφιλελεύθερος και ακροδεξιός και ότι δεν θέλετε τη γερμανική Ευρώπη. Είστε οι ίδιοι που λέγατε go back, κυρία Μέρκελ, και γίνατε οι καλύτεροι υπηρέτες της πολιτικής της κυρία Μέρκελ τα τελευταία 4 χρόνια. Δεν ξέρατε αν θέλατε Ευρώπη, το ανακαλύψατε πριν από 3 χρόνια αφού κοντέψατε να βγάλετε τη χώρα από το ευρώ. Δεν ξέρετε σε ποια ομάδα θέλετε να ενταχτείτε στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν ξέρετε ποιον θέλετε για πρόεδρο. Δεν ξέρετε τι θέλετε να κάνετε στην Ευρώπη και ζητάτε από τον κόσμο να σας ψηφίσει στις ευρωεκλογές. Για να πάω στον κύριο Ανδρουλάκη για να κάνουμε ένα τελευταίο. Και σας φταίει ο Βέμπερ. Λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη. Τον Βέμπερ, καταρχήν θα ήθελα να ρωτήσουμε η Ευρωβουλή σε τι έχει βοηθήσει την Ελλάδα. Και αν έχει παρέμβαση. Καταρχάς, εγώ θέλω να σας πω για αυτό που είπατε μόλις τώρα, κύριε Κουρί, ότι πριν από 2 μέρες ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα 20 επιτεύγματα της εποχής Γιούνκερ. Ποια ήταν τα σημαντικότερα? Ένα από τα σημαντικότερα ήταν ότι η Ελλάδα παρέμεινε στο ευρώ. Παρόλα τα παιχνίδια Βαρουφάκη Τσίπρα Καμένου, η Ελλάδα το 2015 παρέμεινε στο ευρώ. Ένα άλλο, και χαίρομαι πάρα πολύ που έχει την υπογραφή μου, είναι ο Μηχανισμός Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας.
που ο κύριος Τηλιανίδης, εγώ ως αξιώδης εισηγητής σοσιαλιστές και η κυρία Γκαρντίνη, καταφέραμε η Ευρώπη από φέτος το καλοκαίρι να έχει ένα μηχανισμό εξτρά προστασίας από τις φυσικές καταστροφές. Που είναι η χώρα μας μπορεί να αγοράσει νέα Καναντέρ με 90% χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά χρήματα. Και επειδή αυτό δεν έχει πολύ μεγάλη εξέλιξη, ήδη έχουμε πολλά τα μισά καθυλωμένα λόγω οικονομικής κρίσης, με 75% χρηματοδότηση μπορεί να δημιουργήσει, αν θέλετε, να ανακατασκευάσει, να προετοιμάσει, να είναι πανέτοιμος ο στόλος και τα υπόλοιπα μισά που είναι καθυλωμένα να είναι έτοιμα για το καλοκαίρι που έρχεται. Η Ευρώπη έκανε αρκετά, αλλά πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα. Για να κάνει πολύ περισσότερα, χρειάζεται πολιτικός συσχετισμός. Και εγώ όντως θα συμφωνήσω με τον κύριο Παπαδημούλη σε ένα πράγμα. Ότι ο κύριος Βέμπερ δεν πρέπει να είναι πρόεδρος της Επιτροπής. Διότι υπηρετεί το σενάριο της θεσμικής στασιμότητας της Ευρώπης. Τι σημαίνει αυτό? Λίγο πολύ, λίγο χώρια. Αυτό δεν βοηθάει. Πρέπει να πάμε σε πολιτική ενοποίηση. Προσέξτε όμως τώρα. Δεν ανησυχεί. Ούτε η Ευρωπαϊκή Αριστερά υπηρετεί το σενάριο της πολιτικής ενοποίησης. Κάθε ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ πέσει στη δεξαμενή της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, που είναι ένα μελανσενονικό σύστημα, ιδεολειπτικό, που στα περισσότερα κοινά ευρωπαϊκά εργαλεία λέει όχι. Όποτε λέμε ενιαία εργαλεία πολιτικής ενοποίησης, στο 80% των αποφάσεων, που έφερω δεκάδες παραδείγματα, είναι αρνητικοί. Διότι οι άνθρωποι ιδεολειπτικά δεν θέλουν στις Βρυξέλλες να υπάρχουν εργαλεία αλληλεγγύης, συγκρότησης της Ευρώπης ως ισχυρού παγκόσμιου πόλου. Και βέβαια, τι προτείνω? Εγώ προτείνω μια συμμαχία πρασίνων σοσιαλιστών φιλελευθέρων. Σε όλες τις ψηφοφορίες εμείς συντείνουμε, είμαστε πολύ κοντά ιδεολογικά. Μπορεί προγραμματικά αυτό να γίνει και να βρεθεί ένα πρόσωπο κοινής αναφοράς για να κερδίσουμε και την ευρωπαϊκή δεξιά και την ακροδεξιά που χαϊδεύει η ευρωπαϊκή δεξιά. Πρόσφατα, το Ταγιάννη, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Λαϊκό Κόμμα, είπε ότι ο Μουσολίνη είχε, λέει, και καλές στιγμές διακυβέρνησης της Ευρώπης. Ο Κούρτς, που είναι στο ίδιο κόμμα με τη Νέα Δημοκρατία, είναι αυτός που δεν επιτρέπει να αναθεωρήσουμε το Δουβλίνο για να περιμένουν οι πρώτες χώρες εκδένης, η Ελλάδα και η Ιταλία. Δεν ανησυχεί την Ευρώπη, την Ευρώπη γενικότερα. Αυτή η στροφή προς τα ακροδεξιά. Βέβαια, εμένα προσωπικά... Ξαφνικά εμφανίζεται ποιος ο λόγος που πάει ακροδεξιά η Ευρώπη. Εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ και με ανησυχεί περισσότερο... Δεν έχει μπει ποτέ η ακροδεξιά. Αντί να συγκρουστεί με την ακροδεξιά, τη χαϊδεύει για να μην χάσει περισσότερους ψηφοφόρους προς την ακροδεξιά. Αντί να συγκρουστεί ιδεολογικά μαζί της. Περισσότερο όμως με ανησυχεί και ένα άλλο φαινόμενο. Ότι ακόμη και κόμματα που το παίζουν φιλοευρωπαϊκά, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Αριστερά ή το Λαϊκό Κόμμα, ένα μεγάλο κόμμα του Λαϊκού Κόμματος, όντως ο Γιούνκερ ήταν μια φωτεινή εξαίρεση. Η πλειοψηφία πια του Λαϊκού Κόμματος μιλάει, μιλάει αντιευρωπαϊκά. Ειρωνικό ήταν. Επειδή είδα όλο αυτό. Ήταν ειρωνικό, διότι πρωτοστάτησε ο Γιούνκερ στο να οδηγηθεί σε κυρώσεις η Ουγγαρία, παρόλο που ένα μεγάλο κομμάτι του Λαϊκού Κόμματος καταψήφισε αυτές τις κυρώσεις. Και μάλιστα τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης θα σας πω, το είπε ανοιχτά. Θα σας πω, ήταν η Νέα Δημοκρατία, για να ξέρετε, θέμα. Και επειδή το λέτε συνεχώς, τον διώξανε, δεν διώξανε τον Όρμπαν από το Λαϊκό Κόμμα, αναστολή του έχουν δώσει. Έτσι. Για να είμαστε ξεκάθαρα, ακόμη μαζί σας είναι. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω τους τηλεθεατές σας. Για μένα πρέπει να ψηφίσουν φιλοευρωπαϊκά. Δηλαδή, η σημερινή Ευρώπη, όντως, αν προχωρήσει όπως είναι στη θεσμική στασιμότητα, θα είναι μια γερμανική Ευρώπη που πρέπει να αποφύγουμε. Εμείς θέλουμε την Ευρώπη των λαών, της δημοκρατίας και μιας αγοράς ελέγχου από τις μεγάλες πολυεθνικές με κανόνες για να μην φοροαποφεύγουν και να έχουμε χρήματα για να στηρίζουμε το κοινωνικό μας κράτος. Θέλουμε την Ευρώπη λοιπόν της δικαιοσύνης. Αυτό για να γίνει πρέπει να ενισχυθούν πράσινοι, φιλελεύθεροι σοσιαλδημοκράτες που πιστεύουν στην κοινωνική Ευρώπη της δημοκρατίας. Για να προχωρήσουμε άμεσα σε αυτό το σενάριο τα επόμενα χρόνια. Όλα τα υπόλοιπα είναι φύκια για μεταξύ τους κορδέλες. Και ας πω ένα απλό θέμα. Δείτε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βγαίνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι είναι, λέει, στη γραμμή Μονγκερή για τη Βενεζουέλα. Και έφερε δύο παραδείγματα ο Γιούνκερ για να αλλάξει η ομοφωνία για ανθρώπινα δικαιώματα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τα δύο αφορούσαν την ελληνική κυβέρνηση. Το ένα τη Βενεζουέλα και το άλλο την Κίνα. Να δω τι απαντήσει αυτό ο κ. Παπαδημούλης. Και μαζί ότι. Για να έρθω αμέσω. Να κάνω ένα σχόλιο για να κάνω ένα τελευταίο κύκλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο εμπόριο, στη βιομηχανία, στην αγορά, τι έχει βοηθήσει? Εντάξει, σίγουρα έχουν υπάρξει κατά καιρούς προγράμματα τα οποία έχουν βοηθήσει οι επιχειρήσεις. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξουν και στο επόμενο διάστημα και φυσικά θα μπορέσει η χώρα μας να απορροφήσει τα κονδύλια αυτά τα οποία πραγματικά δίνουν όθηση σε αρκετές επιχειρήσεις. Ωστόσο, ήθελα κλείνοντας, απευθυνόμενος και στους τρεις υποψηφίους, είναι άξιες υποψηφιότητες και οι οποίες πιθανότατα θα είναι στην Ευρωβουλή το επόμενο διάστημα, να επικοινωνήσουν, να έρθουν πιο κοντά με τα παιδιά τα οποία είναι ήδη στο εξωτερικό και δουλεύουν, με τα νέα παιδιά. Υπάρχουν, επειδή επικοινωνώ συχνά και με τα παιδιά μου, δύο κατηγορίες εργαζομένων
από την Ελλάδα στο εξωτερικό, τα παιδιά τα οποία παίρνουν μέχρι 1.500 με 2.000 ευρώ, τα οποία σου δυναμούν περίπου με 800 ευρώ μισθό στην Ελλάδα, αν βγάλεις τα έξοδα που πληρώνουν για διαμονή και τα εισιτήριά τους, τα πηγενέλα, τα οποία με την πρώτη ευκαιρία, εάν φτιάξει κατάσταση στην Ελλάδα, έχουν σκοπό να γυρίσουν πίσω. Υπάρχει η άλλη κατηγορία των επιστημόνων με καλύτερες αποδοχές, οι οποίοι αυτό που λένε είναι το εξής, ότι είμαστε από μια υπέροχη χώρα που την αγαπάμε, όμως έχει ένα πολύ μικρό ΑΕΠ, 180 δις, ένα πολύ μεγάλο χρέος, 330 δις, και δεν θέλουμε να είμαστε εμείς που θα γυρίσουμε πίσω για να σηκώσουμε στην πλάτη μας το βάρος από τα χρέη που δημιούργησαν οι προηγούμενες γενιές. Και πρέπει να γίνει κάτι για αυτά τα παιδιά. Δεν θα πρέπει να βάλουν πλάτη. Θα πρέπει, αλλά θα πρέπει να γίνει κάτι, να δοθούν κίνητρα σε αυτά τα παιδιά για να μπορέσουν να ξαναγυρίσουν πίσω και να κερδίσει η Ελλάδα αυτό το κεφάλαιο από το που έχει χάσει από το brain drain. Να ξεκινήσω από αυτό που ο κύριος Μαρεσιώτης. Νομίζω ότι είναι μεγάλη πρόκληση για τη χώρα και υπερβαίνει τις κομματικές αντιπαραθέσεις να συνεχίσουμε να παράγουμε περισσότερο πλούτο και να τον μοιράζουμε δικαιότερα προκειμένου να δοθούν κίνητρα για να ξανάρθουν αυτά τα παιδιά, γιατί αυτά τα παιδιά θα φέρουν μονογνώσεις, θα φέρουν και εμπειρία και αξιοκρατία και θα βοηθήσουν στο να αλλάξουν αυτές οι παθογένειες που οδήγησαν την Ελλάδα στον κρεμό, στη χρεοκοπία και στα μνημόνια. Το δεύτερο, αυτή η κυβέρνηση κατάφερε να κλείσει το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης με απορρόφηση 100%. Αυτός που σας μιλάει εγώ, εκπροσωπώ μέσα στην Ευρωομάδα της Αριστεράς, το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αναγνωρίζεται και από τους σοσιαλιστές και από τους πράσινους και από τους φιλελεύθερους ως μια αριστερή φιλοευρωπαϊκή δύναμη η οποία έχει βοηθήσει και να προχωρήσουν πράγματα στην Ευρώπη προς τα μπρος και να προχωρήσει και η Ελλάδα προς τα μπρος. Και δεν είναι τυχαίο ότι πριν από μια εβδομάδα σε μια πανευρωπαϊκή αξιολόγηση θεωρήθηκα ως ο Έλληνας Ευρωβουλευτής με τη μεγαλύτερη επιρροή στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Μπορεί για την κυρία εδώ. Όχι, λέω, μπορεί για την κυρία Σιμακοπούλου να είμαι ένα τέρας, ριζέος, αντιευρωπαίος, επικίνδυνος κτλ. Αλλά ή για τον κύριο Ανδρουλάκη να είμαι. Να ανήκω σε μια ομάδα της αριστεράς η οποία είναι στο επίρρηστο εξώτερο. Σας βεβαιώνω όμως ότι ούτε ο Μπούλμαν που προεδρεύει τις ομάδες στην οποία ανήκει ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Γιούνκερ που ανήκει στο ίδιο κόμμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό, βλέπουν έτσι τον Τσίπρα, τον Παπαδημούλη, τον Τζακαλώτο. Διεκδικούμε, αλλά μπορούμε να προωθούμε το εθνικό και το λαϊκό συμφέρον. Και το κάναμε πιο αποτελεσματικά από τους προηγούμενους και αυτό μας αναγνωρίζεται. Και ένα ερώτημα. Κάποιος άνοιξε την πόρτα όμως. Μπορεί να μου απαντήσει ο Νίκος ο Ανδρουλάκης και η Άννα Γιασχυμακοπούλου γιατί δεν υπάρχει ένας σοσιαλιστής ή ένας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που να συμφωνεί με τη θέση του Μητσοτάκη και της Φόφης Γεννηματάκια της Πρέσπες. Και αν δεν υπάρχουν διεθνή ερίσματα μέσα στην Ευρώπη στα κόμματά τους, πώς θα βελτιώσουν αυτή τη συμφωνία. Θα μας δώσουν εντολή, θα κάνουμε εμείς. Αυτούς ρωτάω, κύριε Κουρή. Όχι εσάς. Δεν μιλάμε για εντολές. Μιλάμε για διεθνή ερίσματα. Παπάμε, γιατί έχουμε μείνει. Μιλάμε τώρα για λεπτά. Με συγχωρείτε, του είδαμε όλους αυτούς τους κυρίους και με την Τουρκία. Τι έχουν κάνει. Τι έκαναν, αυτοί έκαναν. Αυτοί εδώ δεν έκαναν. Κάνετε λάθος. Λοιπόν, και για την Κύπρο. Κουρέ, και για την Κύπρο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκεί δεν είναι να κάνουν τίποτε. Μην πετάμε την μπάλα. Όχι, δεν πετάμε καθόλου. Εθνικά θέματα πάνω απ' όλα. Κύριε Κουρέ, δεν είναι έτσι. Κύριε Κουρέ, δεν είναι έτσι. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήρθε η αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας. Εγώ υπερψήφισα. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είπαν καλά κάνει Ερντογάν. Δεν ψήφισαν ούτε τώρα την αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Εμείς δεν είπαμε καταρχάς το ίδιο με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τέτοιους λαϊκισμούς κάνετε. Οι ψηφίσατε κατά της αναστολής των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Τέτοιους λαϊκισμούς κάνετε και τέτοιες ανακρίβειες. Γι' αυτό θα μείνετε στα μονοψήφια. Κατά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο θέμα της ΑΟΣ της Κύπρου προκλήσεις. Και εσείς τι κάνατε, είπατε ούτε ναι στην αναστολή. Κύριε Ανδρουλάκη, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, πόντι πλάτη. Ένα σοσιαλιστή που να συμφωνεί με τη θέση της Φόβης Γεννηματάκια του Κινάλ για το όχι στις πρέσπες. Ένα. Ούτε, κύριε Παπαδημούλη, ναι. Οι σοσιαλιστές και Μακεδονία και το αν το λέγατε, και οι δεξιοί και οι ακροδεξιοί και όλοι οι Ευρωπαίοι θα λέγανε μπράβο, διότι θέλουν ένα λιγότερο πρόβλημα στα πόδια τους. Εγώ θα σου κάνω, ένα άλλο ερώτημα. Γιατί στο Βερολίνο που λέγατε ότι με τη συμφωνία των Πρεσπών θα γίνει τη μεγάλη παίκτες των Βαλκανίων, είστε η μόνη χώρα που δεν κληθήκατε, ενώ πήγε και η Κροατία και η Σλοβενία και όλες οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων οι ενταξιακές. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Λοιπόν, γιατί δεν σας καλέσαμε στην κυρία Σιμακοπούλου. Διότι πολύ απλά η χώρα Να πω λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου στον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη.
ότι πραγματικά έχω μείνει άναυδη από το μέγεθος, το τρομερό μέγεθος της υποκρισίας σε ό,τι αφορά στο θέμα της αντιμετώπισης στο Ευρωκοινοβούλιο. Ιδίως στα εθνικά θέματα. Δεν ψηφίζει στην Ελλάδα ούτε ο κύριος Μπούλμαν, ούτε κανένας από αυτούς τους οποίους αναφέρεστε, οι οποίοι μπορεί εσάς να σας αναδείξαν, ξέρω εγώ, τι πήρε ο κύριος Δημήτρης Παπαδημούλης ως βραβείο ή ως ανάδειξη, ή το 76% που σας ψήφισαν. Τώρα μιλάμε για τον ελληνικό λαό. Με τον ελληνικό λαό έχετε να κάνετε και να λογοδοτήσετε και για τα 4 χρόνια που κυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας και για το γεγονός ότι δώσατε μακεδονική γλώσσα και μακεδονική ταυτότητα. Ο ελληνικός λαός θα σας κρίνει γι' αυτό και στις ευρωεκλογές και στις εθνικές εκλογές. Λοιπόν. Και δεν με νοιάζει και δεν μου καίγεται καρφί για το τι νομίζουν αυτοί εκεί. Εμένα αυτό το οποίο με νοιάζει είναι τι πιστεύουν οι Έλληνες και τι πιστεύουν οι Ελληνίδες. Υποτίθεται ότι όταν πας στο Ευρωκοινοβούλιο, για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες αγωνίζεσαι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για τα εθνικά μας θέματα. Θέλω να προσθέσω, εμείς είχαμε μια πετριοπαθή στάση, δεν είχαμε θέση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν υπάρχει ένας παραλογισμός. Είναι το μόνο παράδειγμα παγκοσμίως που αλλιώς λένε τη χώρα σε μια συμφωνία και αλλιώς το λαό. Λοιπόν, και ο πιο μετριοπαθής Μακεδόνας έχει περισσότερους αγώνες που θα δώσουμε μεθαύριο. Και εσείς με ποιανού το μέρος θα είστε στους αγώνες που έχουμε να δώσουμε μεθαύριο για τη Μακεδονία μας. Με τον κύριο Μπούλμαν και τον κάθε έναν που σας δίνει οφίτσια και σας ανακηρύσει βουλευτές της χρονιάς και δεν ξέρω τι. Μέχρι τώρα ήσταν πολύ καλοί. Μην το χαλάσουμε τώρα για να κλείσουμε. Εγώ λέω στους λαϊκιστές και στους ψηφοθύρες ότι ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Φίλιππος, που με τη Συμφωνία των Πρεσπών είναι αποκλειστικό κομμάτι και με τη βούλα των γειτόνων μας της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς, μιλούσαν ελληνικά και όχι σλαβομακεδόνικα. Αυτά να τα πείτε στους λαϊκιστές και στους υποθύρες. Ασλαβομακεδόνικο και μακεδόνικα. Ο κ. Αποδίτης το λέει σλαβομακεδόνικα. Η Συμφωνία μας λέει μακεδονική γλώσσα και μακεδονική εθνότητα. Να σας ευχαριστήσω για μια καλή και ζωντανή κουβέντα κατά την προσωπική μου άποψη. Αυτό τουλάχιστον είναι και την αρχή. Λοιπόν, ο κ. Δημήτρης από την Κάλυμνο. Δεν απαντάτε, απλώς αναφέρω μερικά μηνύματα πέρα από αυτά. Μέρα γινόταν το κοινά, λέει κύριε Ανδρουλάκη. Μητσοτάκη Τσίπρα, αν δεν φοβόταν. Θα δούμε αυτά. Λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, ο κ. Δημήτρης από την Κάλυμνο, το κοινά λέει όσο και αγκαλιά τον κύριο Σιμίτη και άλλους να ξεχάσουμε εμάς τους ψηφοφόρους του. Λέει. Όχι να απαντάτε τώρα. Λοιπόν, ο κύριο Σωτήρης από τα Μέγαρα να μιλάει ένα-ένα και λέει η κυρία Κατρίνα από το κέντρο, μην χτυπάτε όλοι μαζί τον κύριο Παπαδημούλη. Λοιπόν, τα λέω όλα, δεν κρύβουμε τίποτα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαδημούλη, την κυρία Σιμακοπούλου, τον κύριο Ανδρουλάκη. Καλή επιτυχία σας στους τρεις, γιατί έχετε ανάγκη τον Σταυρό 26 Μαΐου. Ο κύριο Μανεσκιώτης δεν τον έχει ακόμα. Όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών στον Πειραιά θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακριβώς 2 λεπτά θα είναι μαζί μας εδώ ο Νίκος Μπελαβίλας, είναι ο υποψήφιος δήμαρχος Πειραιά. Να μιλήσουμε για όλους και για όλα. Τι γίνεται στο μεγάλο λιμάνι και τι προτείνει ο κύριος Μπελαβίλας. Σε 2 λεπτά επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ επιστροφή επί του περιστερίου. Ουσιαστικά δεύτερο μέρος. Έχουμε την χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Μπελαβίλα. Είναι Νίκος Μπελαβίλας, υποψήφιος δήμαρχος Πειραιά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που σας έχουμε κοντά μας. Πώς αποφασίσατε να μπείτε στη διεκδίκηση του Δήμου του Πειραιά, στην πολιτική διεξαμιχθή, αναμειχθή, ενεργά. Μέλος του Ρήγα Φεραίου του 1970. Σε πρώτη γραμμή, δηλαδή. Σε πρώτη γραμμή έχω διατελέσει δημοτικό σύμβουλο μια διετία. Στην κεντρική πολιτική σκηνή. Όχι, όχι. Και δεν είχα όρεξη ποτέ να μπλεχτώ. Και να πούμε κάτι άλλο. Αν θεωρώ, η Δημαρχία δεν είναι κεντρική πολιτική σκηνή. Δηλαδή η Δημαρχία έχει μια ιδιομορφία. Και να πούμε και κάτι άλλο. Το όνομά σας πρωτού πάτε στον Πειραιά ακούγονταν έντονα για το Δήμο της Αθήνας από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Και αρνήθηκα στενάρα. Να το πούμε και αυτό. Να το θυμίσουμε. Γιατί διευθύνω αυτή τη στιγμή την ανάπλαση της Αθήνας. Διευθύνω. Αυτή τη στιγμή δεν τη διευθύνω λόγω προεκλογικής, αλλά διευθύνω την ανάπλαση της Αθήνας, η οποία έχει μια πολύ σημαντική δουλειά να κάνει. Την κάναμε ήδη. Δρομολογημένα έργα, προγραμματισμένα έργα, μητροπολιτική σημασία. Τώρα, να φύγεις από αυτό και να πας μέσα σε λίγους μήνες από την ανάληψη της Προεδρίας στη Δημαρχία της Αθήνας, νομίζω ότι είναι άλμα καριέρας που δεν είναι αναλόγως. Εκεί στην Αθήνα, μια και μίλησα για την Αθήνα. Τι πρέπει να αλλάξει στην Αθήνα? Μικρά πράγματα. Και επειδή είστε και στην ανάπλαση επικεφαλής. Μικρά πράγματα. Δηλαδή, αυτό που λέει ο κ. Γερουλάνος για τοπικές κοινωνίες. Τοπικές κοινωνίες υπάρχουν στην Αθήνα.
υπάρχουν. Σε ξυγικίες, δηλαδή, που να είναι. Νομίζω ότι υπάρχουν. Το ζήτημα είναι να βρεθεί τρόπος να αναδειχθούν αυτές τις τοπικές κοινωνίες, να παίξουν ρόλο αυτές τις τοπικές κοινωνίες, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση αυτές τις κοινωνίες. Πώς αποκτάτε αυτό. Ο Άγιος Παντελεήμονας. Όταν κάποιος, και εκεί είναι σημαντικός ο ρόλος της αυτοδιοίκησης, πολύ σημαντικός, όταν δίνει βάρος αυτές τις τοπικές κοινωνίες, επενδύει σε αυτές τις γειτονιές και δεν τις εγκαταλείπει. Και έχουν λεφτά οι Δήμοι όμως για να επενδύσουν. Κοιτάξτε, στην Αθήνα αυτή τη στιγμή μέσω των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων θα πέσει ένα 90 εκατομμύρια και περιλαμβάνονται και φτωχές γειτονιές. Περιλαμβάνονται και γειτονιές υποβαθμισμένες. Αυτό είναι ένα πακέτο οικονομικό. Ένα άλλο πακέτο οικονομικό είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αυτό καθ' αυτό. Δηλαδή η οδοποιία, τα πεζοδρόμια, τα τυπικά της πόλης. Τα πεζοδρόμια είναι που λείπουν πολλά. Αυτό ήταν όταν σας είπα προηγουμένως τα μικρά πράγματα. Ο φωτισμός, τα πεζοδρόμια, η καθαριότητα είναι εξαιρετικά σημαντικά. Το να μπορείς να περάσεις το πεζοδρόμιο με το καρότσι ή όταν έχεις ένα πρόβλημα κινητικότητας, το θεωρώ πια εξαιρετικά σημαντικό. Δεν ξέρω αν φταίει. Το μακυράμπες που υπάρχουν κάποιες κατηλημένες από αυτοκίνητα. Αν δεν μπορέσουμε να λύσουμε τέτοια ζητήματα στις πόλεις μας, να φτάσουμε τα μικρά είναι στο να μην τρεπόμαστε για την ποιότητα των δρόμων μας, να φτάσουμε στο να μην τρεπόμαστε για το ότι δεν έχουμε πεζοδρόμιο να περπατήσουμε, να φτάσουμε στο να μην τρεπόμαστε ταξιδεύοντας στην Ευρώπη και βλέποντας τις διακριτικές κατασκευές της αναψυχής σε σχέση με τις δικές μας αυθαίρετες αυτές. Έχουμε μεγάλη απόσταση διαφοράς. Έχουμε. Λίγες περιοχές, λίγες πόλεις στην Ελλάδα, λίγες συνοικίες της Αθήνας μπορούν να συγκριθούν όχι στην ομορφιά τους. Η ομορφιά την έχει η πόλη μας. Τα μνημεία τα έχουμε. Αλλά στην ποιότητα του δημόσιου χώρου, αυτού δηλαδή του μικρού. Εκεί φταίει το όραμα του Δημάρχου. Κάποιος πρέπει να το απαντήσει αυτό. Κάποιος πρέπει να το απαντήσει. Δεν υπήρξαν άνθρωποι. Και θα αναφερθώ στον Τρίτσι. Στον Αντώνιο Τρίτσι. Ή στον Στέφανο τον Μάνο. Ναι, οι οποίοι επιχειρήσαν. Και άλλαξε στην πλάκα πολλά πράγματα. Επιχειρήσαν. Το Διονύση τον Ζήβα, τον δάσκαλό μας που ξεκίνησε την ανάπλαση πλάκας. Το Θανάση τον Ραβαντινό, επίσης δάσκαλό μας που ξεκίνησε την ανάπλαση του εμπορικού κέντρου. Όπου τα χαρτιά βγήκαν στο τραπέζι. Όπου τα προγράμματα προχώρησαν. Όπου η Ερμού πέτυχε εν μέρη η ανάπλαση πλάκας. Όπου η Διονυσία Αεροπαγή του πέτυχε. Η Διονυσία Αεροπαγή του είναι ένας δρόμος που μπορούμε να το συγκρίνουμε με έναν καλό ευρωπαϊκό πεζοδρόμο. Και μας αρέσει. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για τους δρόμους της Αθήνας, παρά μόνο για λίγους. Η ανάπλαση, για να γυρίσω αυτό που ρωτήσατε, επιχειρεί σε τέτοια κλίμακας έργα να συνεχίσει την κληρονομιά αυτών των μεγάλων αναπλάσεων της πόλης Αθήνας. Με αυτά που έχετε ζήσει και έχετε μελετήσει, στον Πειραιά τι θα αλλάζατε? Πάλι τα μικρά. Πάλι την καθαριότητα. Τα μεγάλα προβλήματα ποια είναι του Πειραιά? Τα μεγάλα προβλήματα του Πειραιά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι το λιμάνι και η συνύπαρξη του με την πόλη. Δηλαδή να φύγει το λιμάνι, δηλαδή. Ορίστε. Να φύγει το λιμάνι να πάει πιο έξω από την πόλη. Δεν θέλω κανένα λιμάνι να μην φύγει να πάει πουθενά. Όχι, δεν το λέω αρνητικά. Πρέπει να καταλάβουμε πώς το εννοείται. Το λιμάνι σε κάθε μεγάλη πόλη, κάθε μεγάλο λιμάνι τη Βαρκελόνη, τη Νάπολη, τη Γιάννη, μεγαλώνει, αφήνει ένα παλιό κομμάτι το οποίο γίνεται όλο και περισσότερο, θα πω μια όχι δόκιμη έκφραση, μπουτίκ. Γίνεται λιμάνι ποιοτικό. Γίνεται λιμάνι ιστορικό, γίνεται λιμάνι μουσείο, με αν εδώ γίνεται, ναι, όχι μουσείο ίσως, αλλά μικρών μεγεθών και χαμηλών εντάσεων. Μάλιστα. Και τα μεγάλα τμήματα, τα βαριά του τμήματα, η εμπορική κίνηση, τα κοντέινερ, οι κατασκευές αυτές, σιγά σιγά απομακρύνονται. Αυτός είναι ένας κανόνας που τα ευρωπαϊκά και αμερικάνικα λιμάνια ακολουθούν τα τελευταία 50 χρόνια, για να μην πω τους τελευταίους δύο αιώνες. Γιατί όταν ερχόντουσαν τα τρένα, όταν ερχόντουσαν τα βαριά πλοία και περνάγαμε τα ιστιοφόρα στα ατμόπλια, το λιμάνι απλώνονταν. Νομίζω ότι και σήμερα αυτό θα συμβεί. Το ότι έχουμε σήμερα το λιμάνι ουσιαστικά να επεκτείνεται στον κόλπο της Ελευσίνας ή να συζητάμε σοβαρά το αττικό σύστημα λιμένων, δηλαδή να βοηθήσουν και το Λαύριο και η Ραφίνα, που είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να αρχίσουμε όχι ανταγωνιστικά. Δρόμους. Να ξεφορτώνει. Ναι. Καλά, δρόμους πιο. Να φτιάχνουν δρόμοι. Να φτιάχνουν δρόμοι, ο προαστιακός να φτάσει στο Λαύριο, ο δρόμος να φτάσει στη Ραφίνα, να μπορεί. Αυτό δεν θα αφαιρέσει όμως κίνηση, οικονομική κίνηση στον Πειραιά? 8 πλοία, 10 πλοία. Θα ωφελήσει σε πολλά άλλα πράγματα. Γιατί ο Πειραιάς ασφιχτιάζει με την κίνηση. Ο Πειραιάς χάνει κεφάλαια από την αδυναμία του να. Στο τραπέζι έχει πει ποτέ του Πειραιά αυτή η αλλαγή? Όχι, όχι. Δυστυχώς το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά. Από όσοι έχουν περάσει δημάρχους, ποιος είχε έτσι όραμα? Νομίζω ότι και το είπα αρκετές φορές ότι 20 χρόνια έχουν περάσει χωρίς ουσιαστική συζήτηση. Δηλαδή, τελευταίοι άνθρωποι που θυμάμαι
να έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην κουβέντα είναι ο Γιάννης Παπασπύρου. Γιάννης Παπασπύρου. Σύγχρονος του Αντώνη Τρίτσι. Μαζί σχεδιάσαν την ΕΠΑ. Μαζί σχεδιάσαν το Γενικό Πολεμικό Σχέδιο. Και ο Στόλιος ο λογοθέτης στην πρώτη θητεία. Γιατί στη δεύτερη, παρότι τον εκτιμώ, τον συμπαθώ για την που λένε, βέβαια, ήταν. Στην πρώτη θητεία προσπάθησε. Ο Σκυλίτης που λένε. Το είπα σήμερα σε μια περιοδία. Την ώρα που ανέλαβε ο Σκυλίτης, ο πατέρας μου πήγε φυλακή. Ο πατέρας μου ήρθε η ασφάλεια, τον πήρα από το σπίτι και τον πήγε στη Γιάρο. Ο Σκυλίτης ταυτίζεται με βάρβαρες αυταρχικές εποχές. Ο Σκυλίτης μπόρεσε να βάλει τάξη στην καθαριότητα και έβαλε τρία γιαπιά στο Δήμο Πειραιά ως κληρονομιά με ένα τεράστιο χρέος που ακόμα δεν μπορούμε να τα χτίσουμε. Ο πύργος, η Ράλιος και το κληροδότημα Ζαχαρίου. Αυτή είναι η κληρονομιά του Σκυλίτση. Και η μαζική κατεδάφιση μνημείων, τα ξέρετε κύριε Κούρη, γιατί είστε κάπως παλιός κι εσείς. Η Ράλιος γκρεμίστηκε, το Ρολό γκρεμίστηκε, η παλιά αγορά που ήταν ακριβώς ίδια με την αγορά της Αθήνας Δημοτική που σήμερα τη χαιρόμαστε. Παρότι τα προβλήματά τη, γκρεμίστηκε και πολλά πολλά άλλα. Αυτό ήταν ο Σκυλίτσης. Αυτό με. Αυτή η ιστορία με το ΚΑΣ, με την Κόσμο. Πώς το βλέπετε. Αυτό ήταν τρικυμία σαποτήρι. Και αποδείχθηκε ότι τελείωσε. Διότι από την Κόσμο δεν έχετε θέμα. Αυτό που είχαν πει. Ποιο σηκώθηκε αυτό το θέμα. Ναι, αλλά το προκάλεσε όμως η απόφαση του ΚΑΣ. Όχι, η απόφαση του ΚΑΣ όφιλε να υπάρξει. Διότι για να υπάρξει η έγκριση του master plan του λιμανιού, όπως για να υπάρξει έγκριση του master plan του ελληνικού, όπως για να υπάρξει έγκριση του master plan της Εγνατίας Οδού ή των έργων του μετρό, από το 2002 και έπειτα, οφείλαμε να κάνουμε τις μεγάλες κηρύξεις. Είναι μεγάλες χωρικές επενδύσεις, όπως λέγονται αυτές. Σε αυτές λοιπόν, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, αντί να μετράει πετραδάκι-πετραδάκι και να καθυστερεί το έργο, παίρνει μια ενιαία απόφαση και λέει όλο αυτό εντάσσεται σε έναν κεντρικό έλεγχο. Δηλαδή, η τοπική υπηρεσία κοιτάει αν βρει αρχαιότητες να σε ελέγξει και αν περνάει κάθε φορά από τον ΚΑΣ. Έτσι λοιπόν, ενώ όλα τα μεγάλα έργα έχουν πλέον τέτοιες κηρύξεις και ο Πειραιάς όφιλε τι να κάνει, να εξυγχρονίσει τις εκατοντάδες κηρύξεις δύο αιώνων, διάσπαρτες, χαμένες, όπου ο πολίτης δεν ξέρει, ο επεπένδυτης δεν ξέρει τι θα βρει, και να τις στήσει σε ένα ενιαίο παζλ. Το έστησε το παζλ. Υπάρχει το παζλ. Και υπάρχει από το 10. Και αυτό έφτασε η ώρα. Θα μπορούσε να γίνει και νωρίτερα. Φαίνεται ότι είχε εμποδιστεί να γίνει νωρίτερα. Μιλάω για το 2010-2012. Ήρθε η ώρα τώρα να γίνει, δόθηκε η έγκριση, εγκρίθηκαν τα έργα. Ναι, δεν υπάρχει μπλόκο. Δεν υπάρχει μπλόκο. Το μόνο έργο ουσιαστικά που το ΚΑΣ, αλλά το είχαν ήδη οι Κινέζοι μαζέψει, είχε ενστάσεις ήταν ο ουρανοξύστης. Ένα ξενοδοχείο ουρανοξύστη. Ναι. Πάνε να γίνουν οι ουρανοξύστε. Να γίνουν, συγγνώμη, τα ξενοδοχεία, αλλά όχι. Όχι ψηλά. Αλλά όχι οι ουρανοξύστε. Δεν υπάρχει λόγο. Κάντε τέσσερα ξενοδοχεία. Κύριε Μπελαβιλά. Που ήταν η άνεψη στο κέντρο του λιμανιού. Ήταν τη υποδοχή. Μέσα στο παλατάκι. Και μια και είμαστε σε αυτό, λέτε και ΚΑΣ. Πώ διάβαζα πριν 15 μέρες ένα άρθρο σα όσον αφορά το Airbnb. Και ναι. Τουλάχιστον όπω το διάβασα εγώ διαγώνια, δεν είστε αρνητικό αν και βάζετε κάποιου όρου. Έτσι. Μας το εξηγήσετε λίγο. Γιατί ξέρετε, σε κάποιες άλλες περιοχές, για παράδειγμα στην Αθήνα, και το είπαμε στην αρχή της εκπομπής, το ανέφερε ο Μάκης κάποια ποιοτικά στοιχεία. Για στο Κολωνάκι. Στο Κολωνάκι, για παράδειγμα. Είναι πολύ αρνητικοί οι κάτοικοι που μένουν εκεί πέρα. Και ξέρετε, μου έκανε εντύπωση διαβάζοντας το εξή. Ανασφάλεια. Δικόσα. Ναι, δείχνει ότι φέρει μια ανασφάλεια πέρα από έσοδα. Ανασφάλεια στις αξίες. Όχι, δεν ανασφάλεια. Ποιο είναι αυτό που μένει δίπλα μου. Μένει δίπλα. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι. Όχι, πολύ. Έχει. Όχι, όχι. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά. Μιλάει για Αθήνα και για Κολωνάκη, για παράδειγμα. Όχι, όχι, όχι. Σε περιοχές πιο έξω. Στην κοινοτική, ας πούμε, δομή της πολυκατοικίας. Δηλαδή ότι ξέρω το γείτονα και κάποια στιγμή σταματά να τον ξέρω. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν το κάθε 10 μέρες αλλάζει. Σας ομολογώ ότι αυτή τη διάσταση δεν την είχα. Και είστε και ειλικρινείς. Δεν την είχα σκεφτεί. Δηλαδή την απώλεια αυτής της παραδοσιακής μορφής της Αθήνας. Κάθε μέρα διαφορετικός. Ποιον θα φέρει μέσα. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε, όντως. Αυτό θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να αποτελέσει και ζήτημα της ίδιας πολυκατοικίας. Ναι. Οι κανονισμοί δηλαδή. Αν οι κανονισμός το επιβάλλει, ναι, ότι. Αυτό δεν μπορεί να το ορίσει η κεντρική κυβέρνηση ούτε ο Δήμος, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Όμως ο κανονισμός πολυκατοικίας, όπως λέει, ότι απαγορεύω να εγκατασταθούν οι τάδε και οι τάδε χρήσεις που έχει δικαίωμα ένας κανονισμός, θα μπορούσε να πει ότι δεν επιτρέπουμε τη χρήση για αυτά. Για πάμε όμως να μας δώσετε την ουσία ως προς αυτό. Στην ουσία, για να δούμε τουλάχιστον αυτά που μπορώ εγώ να αξιολογήσω με την επιστημονική μου ιδιότητα. Είναι, η ουσία είναι η εξής. Με συγχωρείτε, έχει πει άλλη πλευρά, που είπε ο Μικολωνάκη, ότι πέφτει η αξία. Ανεβαίνει η αξία. Όχι, πέφτει η αξία, ποιος είναι, δεν είναι κάποιος που είναι. Οκ, okay, τότε λοιπόν έχουμε στο μεν Κολωνάκη μία πτώση της αξίας, στις δε πιο
μεσαίες γειτονίες έχουμε μια άνοδο της αξίας των ενοικίων και το τρομερό πρόβλημα που μας προκαλεί το Airbnb είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν δάσκαλοι, φοιτητές, γιατροί, εργαζόμενοι να βρουν σπίτι ή οι παλιοί ενοικιαστές αναγκάζονται να φύγουν. Και το φορολογικό υπάρχει. Το αφορολόγητο. Ναι. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί πώς θα ελευθερωθούν. Δεν έχει βρεθεί λύση. Ναι. Ήμασταν λοιπόν επί ένα εξάμηνο σε μια συζήτηση και λόγω της δίκης ανάπλασης, αλλά και λόγω της ιδιότητάς μου της ακαδημαϊκής, με τους αρμόδιους υπουργούς, συστάθηκε μια άτυπη ομάδα εργασίας που προσπαθούσαμε να καταλάβουμε καταρχήν τι γίνεται. Γιατί είναι ένα νέο φαινόμενο που δεν το έχουμε ακόμα δοκιμάσει. Η πρώτη αίσθηση είναι ότι έχουμε. Διεθνές καταρχήν, όχι δικό μας, όχι ελληνικό. Έχουμε μια ανάδυση ενός νέου τύπου τουρισμού. Αυτός ο νέος τύπος τουρισμού μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Γιατί τι κάνει, πάει την κατακόρυφη δομή του παλιού all included. Δηλαδή αυτό που ο ξένος με το βραχιολάκι έμπαινε σε ένα ξενοδοχείο, από το πρωί μέχρι το βράδυ ήταν εκεί και άφηνε στην εταιρεία όλο το ποσόν, στη δε χώρα έμενε ελάχιστο. Αυτός λοιπόν ο τουρίστας του Airbnb θα πιει καφέ στη γειτονιά, θα αφήσει τα έσοδα στον Έλληνα, θα πάει να ψωνίσει για να μαγειρέψει και θα κάνει βόλτες εκεί γύρω. Είναι σημαντικό αυτό. Εξαρτάται, αν είναι για 10 μέρες δεν θα μαγειρέψει, θα πάει να φάει έξω. Ή θα πάει να φάει έξω. Αυτό το λέω γιατί το Airbnb έχει και την κουζίνα. Αυτό λοιπόν καταρχήν αυξάνει το την κατακεφαλή απόδοση του τουρίστα στη χώρα. Αυτό διαμορφώνει όρους πολύ πιο ήπιο τουρισμού από ότι τα μαζικά ξενοδοχεία, τα μεγάλα ξενοδοχεία που τα είδαμε να αναπτύσσονται στην Κρήτη, στη Ρόδο, που δημιουργούν και μια περιβαλλοντική καταστροφή μεγάλης κλίμακας. Λέω για το αυτό που λέμε ισπανικό μοντέλο. Ολόκληρες πόλεις. Απ' την άλλη πλευρά, δημιουργεί το πρόβλημα κυρίως της ανατροπής των αξιών γης και της μεγάλης αύξησης και σε βαθμό φούσκας ίσως αυτή τη στιγμή. Μπορεί δηλαδή περιστασιακά να έχουμε και μια τέτοια μια τέτοια εικόνα. Πώς το ελέγχεις? Είναι και η φορολόγηση πάλι. Να ανοιχθεί. Η φορολόγηση είναι άλλη μια ιστορία και εκεί γίνεται μια προσπάθεια να οριστεί τι είναι τουριστική εκμετάλλευση και τι όχι. Δηλαδή, ποια θα το δηλώνει, μπορεί να το ελέγξει. Το Airbnb πλέον θα δηλωθεί το Airbnb. Διότι η διαδικασία πια της πλατφόρμας εντάσσεται στη φορολογική κατάσταση των χωρών. Δηλωμένα αφημί και δηλωμένα έσοδα. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Φορολογείσαι όπως φορολογείσαι και στο ενίκιο σου. Δεν φορολογείσαι ως τουριστικός επιχειρηματίας. Εκεί λοιπόν πρέπει να μπει ένα όριο όπου θα πούμε ότι αν έχουμε πάνω από 2 διαμερίσματα, 3 διαμερίσματα, 5, είμαστε ξενοδόχοι. Δεν είμαστε απλώς ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενου διαμερίσματος. Ή ένα κτίριο, συγχωρήστε, ένα κτίριο από τη στιγμή που θα έχει πάνω από ένα ποσοστό θεωρείται ξενοδοχείο. Βέβαια, λογικό είναι. Δεν είναι μια πολυκατοικία. Έχετε δίκιο σε αυτή την ερώτηση. Κύριε Μπελαβίλα, πρώτο σας ένα ερώτημα ακόμα. Γιατί να ψηφίσουν οι πολίτες στο Πειραιά, τι είναι αυτό που πρεσβεύετε εσείς πέρα ότι εκπροσωπείτε τον ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί εγώ ανέμενα στον Πειραιά να επιλέξω τον Μπελαβίλα? Γιατί στην Αθήνα μου έχετε εμπιστοσύνη και με ρωτάτε τι να κάνω. Και στον Πειραιά, που είναι η πόλη μου, την ξέρω απ' έξω, τη σχεδιάζω 30 χρόνια. Να μην μου έχει κανείς εμπιστοσύνη ότι ξέρω τι να κάνω. Να σας το μεταφέρω κι εγώ σε ερώτημα. Δηλαδή, γιατροί δίκησαν την πόλη. Μπασκετμπολίστες δίκησαν την πόλη. Άνθρωποι που είχαν καλή πρόθεση, δεν είχαν ιδέα. Και το λέω για τον Παναγιώτη το Φασούλα, ο οποίος κατέστρεψε τη δόξα του άνθρωπος αυτός. Και είναι αμαρτία που την κατέστρεψε. Μια επιλογή που τον πίεσαν να την έχει. Και που είδαμε τον Χρήστον Αγραπίδη, εξαιρετικό γιατρό, που πέρασε μια Ολυμπιάδα και δεν άφησε στον Πειραιά ένα τούβλο. Άφησε και κακά η Ολυμπιάδα, αλλά στον Πειραιά δεν μπόρεσε να ωφεληθεί κανείς όπως ωφελήθηκε η Αθήνα με τα έργα, για παράδειγμα, του μετρό, με τα έργα των αναπλάσεων των μεγάλων. Γιατί πρέπει να συνεχίσουν να κυβερνάνε τέτοιου τύπου καλοί άνθρωποι? Δεν λέω για τους κακόβουλους, οι οποίοι έχουν τον Πειραιά για εφαλτήριο, όλο για ανθρώπους που πήγαν. Στην κεντρική πολιτική σκηνή το ίδιο γίνεται, έτσι. Βέβαια, εδώ έχεις ένα Δήμο που έχεις περισσότερη εξουσία. Έχεις μια άλλη μορφή εξουσίας σε άμεση σχέση με τους ανθρώπους. Και σε προκαλεί να παράγεις. Και άμεση δυνατότητα να παρέμβεις. Γιατί ο υπουργός από τη στιγμή θα δώσει την απόφαση μέχρι να φτάσει στην κοινωνία. Εδώ άμεσα. Εδώ το πεζοδρόμιο. Στην επαφή με τον πολίτη, με τον δημότη. Ναι. Έτσι, καθημερινό. Το φως, η λάμπα που καεί. Είναι καθημερινό. Και έχουμε δήμους με τέτοιες περιπτώσεις, δεξιών ή αριστερών δημάρχων, που λες ότι αυτός είναι καθημερινά στον δρόμο, επικοινωνεί με τους πολίτες, κάνει δουλειά. Απλό πράγμα. Πρέπει να το έχεις μέσα σου. Από τη θητεία του Μόραντι δεν έχει χάμει τίποτα θετικό, δεν κρατάτε? Όχι, είμαι ειλικρινής και το έχω πει και δημόσια. Ο Γιάννης Μόραντι προσπάθησε να νοικοκυρέψει την πόλη. Όμως δανειζόταν ιδέες. Σε κάποιες περιπτώσεις
είχε καλές ιδέες. Η περίπτωση λέει του σχεδιασμού της ΟΧΕ, που η περιφέρεια ενέκρινε και με την δική μου υπογραφή, ήμουν αξιολογητής στο Πάντιο μαζί με το Πολυτεχνείο, αναλάβαμε τις αξιολογήσεις των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων όλης της Αττικής που ήταν ανταγωνιστικές. Κατέβηκε μια πολύ σοβαρή πρόταση. Η πρώτη υπογραφή είναι του Πέτρου του Κόκαλη, βέβαια. Εκείνο μανατζάρισε την πρόταση. Έχει ενδιαφέρον. Ναι, δημοτικό σύμβουλο. Να δούμε. Ναι, ήταν ο εντεταλμένο, ο οποίο διαχειρίστηκε όλη την υπόθεση. Όχι. Ο Γιάννη ο Μοραλή είχε. Εσύ με όμω είστε στην ίδια παράταξη. Στην ίδια παράταξη. Κομματική είναι. Δεν είμαι ευρώ. Όχι, λέω από πλευρά. Είμαι υποψήφιο δημάρχο Πειραιά. Ιδεολογικά με τον Πέτρο τον Κόκαλη δεν είμαι. Το ίδιο έχουμε άλλε καταγωγέ, άλλε. Ανταμώσαμε στο προσφυγικό, ανταμώσαμε στο σχεδιασμό του Πειραιά και χαίρομαι. Γιατί βρεθήκαμε μία ομάδα ανθρώπων. Έχει ιδέες, δηλαδή. Έχει ιδέες. Έχει ιδέες. Κατέθεσε ιδέες για την κλιματική αλλαγή εξαιρετικές αυτές τις εβδομάδες που το συζητήσαμε και μαζί. Και θα χαρώ να συνεργαστούμε και στο μέλλον, το λέω ευθέως. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ιδέες, ο οποίος έχει μια καταγωγή προοδευτική μιας οικογένειας μέσω του ονόματος του παππού του, που έμαθα να την τιμάω γιατί έρχομαι από μια ίδια οικογένεια, με συνομήλικους. Πατεράδες και παππούδες, στα ίδια βουνά και στα ίδια μετερίζια. Και με αυτή την έννοια, νομίζω ότι. Αλλά για να γυρίσουμε στην όχι, ότι ο Πέτρος ο Κόκαλης έπαιξε σημαντικό ρόλο σε μια κρίσιμη επιλογή για το Δήμο Πειραιά, που ωφέλησε με την έννοια ότι η περιφέρεια ενέκρινε αυτά τα κονδύλια, 85 εκατομμύρια ευρώ. Έπαιξε κρίσιμο ρόλο σε μια επίσης κρίσιμη στιγμή, όταν πέρναγαν 1 εκατομμύριο μετανάστες, πρόσφυγες, από το λιμάνι του Πειραιά, που θα μπορούσε να έχει τυναχτεί η πόλη στον αέρα. Και δεν είχαμε ένα περιστατικό. Ούτε ένα. Είτε δημόσια ασφάλεια. Πώς θα αντιμετωπίσει αυτό? Ο Πέτρος κατέβασε καζάνια κάτω. Καζάνια με φαγητό. Εκατοντάδες εθελοντές, τις θυμάστε τις μέρες του χειμώνα του 2016, μπορεί και χιλιάδες εθελοντές, και η Εκκλησία συμμετείχε σε αυτό, και ο Δήμος συμμετείχε σε αυτό, και η Περιφέρεια συμμετείχε σε αυτό, και ο Δρίτσα συμμετείχε σε αυτό. Ήμασταν όλοι μια παστρατιά για να μπορέσουμε να κάνουμε στους ανθρώπους να επιβιώσουμε ασφάλεια. Να μην έχουμε προβλήματα στην πόλη, να μην έχουμε κοινωνική κρίση, και δεν είχαμε, και σιγά σιγά να μετακινηθούν στα κάμπ ή σε διαμερίσματα ή να φύγουν για Ευρώπη, γιατί το μεγάλο κομμάτι εκείνου του 1 εκατομμύριου φύγει για έξω. Μάλιστα. Επομένως, αν κερδίσετε, από πού θα αρχίσετε? Από τα μικρά. Επιμένετε πάντως αυτά τα μικρά. Από τα μικρά. Δίνουν το πρόβλημα της γειτονιάς. Από την ανακύκλωση και την καθαριότητα. Όταν μιλάω με τον κόσμο στις γειτονιές. Δεν τους νοιάζει για το λιμάνι, δεν τους νοιάζει για το μετρό, δεν τους νοιάζει για τις μεγάλες αναπλάσεις. Λέει, εδώ το πεζοδρόμιο μου είναι σπασμένο. Πιάνομαι από εκεί, γιατί εγώ δεν είμαι επισκέπτης στον Πειραιά. Είπατε για το μετρό. Βλέπετε το τελευταίο διάστημα, εντάξει, είναι εδώ, λογικό αυτό, πολλά έργα στους δρόμους. Φαντάζομαι ότι είναι λόγω του μετρό. Γενικά όλη αυτή η κατάσταση, η ρημοτομία, αν δεν υπήρχε το μετρό δηλαδή, οι δρόμοι, το ανέβα, κατέβα, όλη η ρημοτομία θα έπρεπε να αλλάξει ίσως. Το λέω και εσάς κιόλας που είστε ειδικό στο επάγγελμά σας. Για να γίνει πιο καλύτερος ο Πειραιάς, επειδή λέτε για τα μικρά. Τη ρημοτομία έχουμε σταματήσει στις ευρωπαϊκές πόλεις να την αλλάζουμε τον τελευταίο μισό αιώνα μετά τον πόλεμο. Ναι, ενώ μέχρι πριν από τις διαδρομές. Μέχρι πριν από τον πόλεμο πιστεύανε οι πολεοδόμοι ότι πρέπει να ανοίξουμε μεγάλες λεωφόρους, να χαλάσουμε παλιές γειτονιές. Ναι, ναι. Και τώρα πια δεν το κάνουν. Τελευταίος που το κάνει ήταν ο Τσαουσέσκου στο Βουκουρέστι. Μάλιστα. Γκρέμισε ολόκληρο το κέντρο για να φτιάξει βουλεβάρτ. Δεν το κάνουμε. Τι κάνουμε? Προσπαθούμε σε ένα πολύ φυσιολογικό πολεοδομικό σύστημα του Πειραιά. Είναι ένα από τα καλύτερα σχεδιασμένα. Από τον Κλεάνθη και τον Σάουμπερτ την εποχή. Μιλάω για τον κεντρικό Πειραιά που είχε το μεγάλο πρόβλημα. Το καταλαβαίνω, γι' αυτό σας με πολύ πλατείους δρόμους. Η Λαμπράκη και η Ρόμ Πολυτεχνείου είναι φαρδύτεροι από την Ακαδημία και Στάδιο. Ναι, αλλά τι γίνεται αυτό το μπλοκάρισμα? Όταν αφήνεις τώρα τρεις σειρές παρκαρισμένα αυτοκίνητα μέσα στον δρόμο. Και αυτό πώς το λύνεται? Αυτό είναι το ρόλο. Αυτό πώς λύνεται? Με αστυνόμευση. Δημοτική αστυνόμευση ή αστυνόμευση. Με ό,τι τύπο αστυνόμευση. Δεν θα του δώσει όμως το πολίτη. Το πολίτη ότι κάπου να παρκάρει. Άρα θέλει πάρκινγκ. Πάμε λοιπόν σε αυτό. Αυτή τη στιγμή μπαίνουν 40.000 αυτοκίνητα την ώρα, κάθε φορά στον Πειραιά. 40.000 αυτοκίνητα την ώρα. Έχουμε περίπου 100.000 εργαζόμενους, αφήστε τους τουρίστες. 100.000 εργαζόμενους, οι οποίοι έρχονται κάθε πρωί στην πόλη και βγαίνουν, και αντίστοιχα οι Πειραιώτες που φεύγουν από την πόλη να πάνε να δουλέψουν στην Γλυφάδα. Αυτό δεν έχει ακουστεί, δεν έχει επισημανθεί. Στην Αθήνα, 40.000 αυτοκίνητα την ώρα που ψάχνουν να παρκάρουν, σημαίνει ότι πρέπει να κατεδαφίσουμε όλο τον κεντρικό Πειραιά και να τον κάνουμε πάρκι. Δεν χωράνε. Δηλαδή μπορούμε να φτιάξουμε ένα πάρκινγκ των 1.000 θέσεων, δεύτερο πάρκινγκ των 1.000 θέσεων. Επομένως, μειώνουμε τα αυτοκίνητα. Μειώνουμε την κίνηση με τα αυτοκίνητα. Ποιος το κάνει αυτό, Γι' αυτό νομίζω ότι είμαστε σε ένα momentum εξαιρετικό. Γιατί σήμερα κατεβαίνει κάτω η νέα γραμμή του μετρό. Mm-hmm. Σήμερα
ο προαστιακός άρχισε να δουλεύει πια επιτέλους, λογικά, σε τακτικά διαστήματα. Έχει αρχίσει σιγά σιγά, τον πήρα πήγα στο αεροδρόμιο της προάλλες και μπόρεσα να φύγω από τον Πειραιά και να πάω στο αεροδρόμιο χωρίς αυτοκίνητο, χωρίς ταξί. Ήταν σπουδαίο αυτό. Και η γραμμή του Τραμπ, αν βελτιωθεί, γιατί γίνανε πολύ μεγάλα λάθη στην χάραξη, που είναι μια άλλη ιστορία, η γραμμή του Τραμπ θα συνδέει κανονικά τους σταθμούς του μετρό με τις γειτονιές. Με κάποιες από τις γειτονιές. Αυτό όλο δημιουργεί συνθήκη 4 γραμμών που συγκλίνουν στο Δημοτικό Θέατρο και στο λιμάνι του Πειραιά. Περιμένουμε 100.000. 4 γραμμές καινούριες είναι αυτές. Είναι οι δύο που υπάρχουν, ναι, ναι. Ο ΙΣΑΠ και ο Προαστιακός, και οι δύο καινούριες που είναι το μετρό που έρχεται, η μπλε γραμμή που πάει κατευθείαν αεροδρόμιο, και το τραμ. Τι σημαίνει αυτό? Ο τουρίστας από το Βενιζέλο κατεβαίνει στον Πειραιά non-stop σε 20 λεπτά γρηγορότερα από ό,τι θα κατέβαινε μέχρι σήμερα και δεν χρειάζεται να πάρει ούτε λεωφορείο ούτε ταξί. Ο Έλληνας που μένει στην Βόρεια Αθήνα, ο Αθηναίος που μένει στη Βόρεια Αθήνα, κατεβαίνει αξιόπιστα με το μετρό στον Πειραιά χωρίς να χρειάζεται να κάνει μετεπιβάσεις. Ο άνθρωπος που μένει στη Γλυφάδα μέχρι το Νέο Φάλιρο μπορεί να βουτήξει το τραμ και να φτάσει μέχρι το λιμάνι του Πειραιά χωρίς μετεπιβίβαση. Αυτό σημαίνει ότι γλιτώνουμε αυτοκίνητα. Τι κάνουμε τώρα? Αν κάνουμε τη ζωή των οδηγών δύσκολη, αυτό δεν είναι καλό για έναν υποψήφιο δήμαρχο, ό,τι κάνουν όλα τα ιστορικά κέντρα των Ευρωπαϊκών πόλεων, ό,τι κάνει και η Αθήνα πια. Να μην μπαίνει, δηλαδή. Ναι. Όταν ο Μάνος απαγόρευσε τη Βουκουρεστή, ο πεζοδρόμοντας την, αν θυμάστε. Αντιδράσεις πολλές. Όχι, αντιδράσεις πέφτανε στους μπουλντόζες θεωρώντας ότι είναι συνωμοσία κατά των εμπορικών καταστημάτων. Σήμερα δεν το συζητάει κανείς. Στην Ερμού αντιδρούσαν οι έμποροι. Στην Διονυσία Αρπαγή του αντιδρούσε το Κουκάκι. Ξεσηκωμός, τρελάθηκε ο Λαλιώτης, τι πάει να μας καταστρέψει η γειτονιά. Αυτό είναι η εξέλιξη των πραγμάτων στις πόλεις που πάνε καλά. Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, νομίζω αν μπορέσουμε να στείλουμε τις γραμμές αυτές και στα νοσοκομεία και στις συνοικίες, τότε θα μπορέσουμε να ελαφρύνουμε το κυκλοφοριακό του Πειραιά. Περιφερειακά πάρκινγκ στο Καραϊσκάκι, στο Παλατάκι ή στον Κράκαρη, σε 3 εξωτερικά σημεία του δαχτυλίου του Πειραιά, βεβαίως και πρέπει να υπάρξουν για να κάνουμε το park and ride. Δηλαδή, αφήνω το αυτοκίνητό μου και παίρνω το μετρό. Παίρνω το μετρό, φτάνω στην πόλη και κάπως μετακινούμε από εκεί πέρα. Μάλιστα. Μπαίνει και άλλο ένα σύστημα, και αυτό είναι στα θετικά της Κόσκο, εσωτερική επικοινωνία του λιμανιού με ηλεκτροκίνητα λεωφορεία τακτικά, που θα μπορούν να μεταφέρουν από τους σταθμούς μετρό προς τα πλοία τον κόσμο. Σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε μια συνέντευξή σας έχετε πει ότι ο Πειραιάς συνεχίζει να φημίζει ένα χωριό βρώμικο και είναι υποτιμητικό για όλους μας δίπλα σε ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης. Χρειάζεται εξήγηση αυτό. Προηγουμένως είπατε ότι μια χαρά πάει ο Πειραιάς. Όχι. Είπα ο Πειραιάς σε σχέση με την καθημερινότητα. Αυτή τη στιγμή εκτελούνται τα έργα του μετρό, θα τελειώσουν το 2021. Τελειώνουν τώρα μέχρι τα Μανιάτικα, οι σταθμοί δίνονται μέσα στο χρόνο και τα επόμενα 2 χρόνια θα έχουμε το Δημοτικό Θέατρο και το κεντρικό λιμάνι. Το έργο του τραμ τελείωσε. Ελπίζω να μπουν οι γραμμές μέσα στο χρόνο, από ό,τι φαίνεται θα λειτουργήσουν. Γίνουν τα δοκιμαστικά δρομολόγια. Αυτά δεν είναι έργα που κάνει ο Δήμος Πειραιά. Ο Δήμος Πειραιά πιάνει από εκεί και έξω. Άμα δούμε τώρα το εκτός των μεγάλων έργων κομμάτι του Δήμου, αυτό το κομμάτι του Δήμου είναι το βρώμικο χωριό. Έχουμε δηλαδή ένα λιμάνι ατμομηχανή της ναυτιλιακής οικονομίας. Με 17 εκατομμύρια επιβάτες και με κάπου 2 ή 3 ή 4 εκατομμύρια κοντέινερ. Δεύτερο λιμάνι στη Μεσόγειο και έκτο λιμάνι στην Ευρώπη. Σε αυτό οφείλες να δεις δίπλα μια λαμπρή πόλη η οποία εισπράττει από αυτόν τον πλούτο. Και βλέπεις μια κομμόπολη. Μια συνέντευξη, λέτε, απευθυνόμενος Γερμόνα. Στη θητεία σας δεν έγινε σχεδόν τίποτε. Δείτε το πρόγραμμά σας το 2014 και σας είναι εύκολο να το καταλάβετε κι εσείς. Διεκδικείτε δεύτερη θητεία για να συνεχίσετε το τίποτα. Προηγουμένως είπατε ότι έκαμε και κάποια σωστά. Προσπάθησα να νοικοκυρέψει. Υπέβαλε το πρόγραμμα της ΟΧΕ, εγκρίθηκε. Το πρόγραμμα της ΟΧΕ, υπάρχουν 85 εκατομμύρια στα συρτάρια και δεν έχει εκταμιευθεί ένα ευρώ ακόμα για την πόλη του Πειραιά. Δεν έχει πάει ένα ευρώ στην αγορά για να μπορέσει. Γιατί αυτό, τι φταίει? Καθυστέρησαν. Δεν υπήρχε υποδομή. Έχει τα λεφτά και δεν μπορεί. Βεβαίως και τα έχει τα λεφτά. Πού τα έχει τα λεφτά, δηλαδή? Στην άκρη, στο ταμείο, εννοείται. Τα λεφτά αυτά. Η έγκριση δική μας δόθηκε τον Αύγουστο του 2017. Και έχουμε Μάιο του 19. Για ποιο λόγο? Να σας το εξηγήσω. Γιατί για να πάρεις αυτά τα χρήματα, οφείλεις να φτιάξεις έναν αυτόνομο μηχανισμό, γιατί γίνεσαι ελεγκτής του εαυτού σου.
Είναι ευρωπαϊκά προγράμματα, είναι το ΠΕΠΑ της αυτό. Και οφείλει να φτιάξει διαχειριστική αρχή. Η διαχειριστική αρχή καθυστέρησε πάρα πολύ. Τα έργα δεν ιεραρχήθηκαν. Ο προγραμματισμός δεν είχε δουλέψει. Μπορεί να οφείλεται και στην αποχώρηση του Πέτρου του Κόκαλη. Για να βοηθήσω. Όταν ήταν τελευταία έγινε. Ναι, αλλά φαίνεται ότι υπήρχε μια αστάθεια. Ναι. Από μήνες δεν είναι τωρινή η αστάθεια αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν. Στο πρόγραμμα του Γιάννη του Μόραλη υπήρχαν καμιά 300 έργα. Και πόσο έχουν γίνει. 14. Ένα έργο ήταν το αστεροσκόπιο στην Προφυτηλία, ας πούμε. Από τα 300 λέτε τώρα εσύ. Ναι, αστεροσκόπιο στην Προφυτηλία. Ένα άλλο ήταν 35.000 θέσεις εργασίας. Νομίζω, ιδέες που γράφτηκαν από συμβούλους επικοινωνίας, οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση κλείνοντας, με. Κλείνοντας. Γιατί ναι. Να σας ψηφίσει εσάς και όχι το Μωρέλη. Αυτό πήγα να πω και τι θα κάνατε στις τελευταίες εβδομάδες. Ξέρω να κυβερνήσω την πόλη. Και όχι ξέρω, γιατί έχω ένα ψηφοδέλτιο με ανθρώπους καθαρούς, με ανθρώπους οι οποίοι δεν εξαρτώνται από άλλους, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν την επιστημονική γνώση και γιατί έχω μια εμπειρία 30 χρόνων στο να σχεδιάζω, προγραμματίζω και οργανώνω έργα πόλεων. Δεν κυβερνούσα από ποδοσφαιρική ομάδα, πόλης σχεδίασα, πόλης προγραμμάτισα και έργα πετυχημένα έχω στο βιογραφικό μου. Γιατί ξέρω τον πειρά απ' έξω επίσης. Κάτι που δεν ήξερε ο Γιάννης ο Μόραλης και ακόμα προχθές το είπε, δεν τον ξέρω τον πειρά, ακόμα δεν τον έχω μάθει. Μάλιστα. Από δημοτικούς συμβούλους. Έχουμε ένα πολύ καλό team, εξαιρετικό team και πολύ νέων ανθρώπων που δεν έχουν τριφτεί στην πολιτική, αλλά έχουν πολύ καλά χαρτιά και πολύ κέφι. Συνεχίζει να υπάρχει δηλαδή προσφορά. Βεβαίως και υπάρχει προσφορά. Έχουμε πλήρες ψηφοδέλτιο. Έχουμε καλύψει πια το σύμπαν. Την Τρίτη στα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου παρουσιάζουμε το ψηφοδέλτιο με τους νέους ανθρώπους που δεν έχουν ξαναπαίξει και που δεν είναι παράγοντες. Δεν κάναμε καμία μεταγραφή. Δεν αναζητήσαμε κανέναν αστέρα για να βάλουμε. Γιατί έχει το σύνθημα Πειραιά για όλους. Για να μην είναι για λίγους. Για λίγους είναι σήμερα, γι' αυτό σας ρώτησα. Νομίζω για λίγους είναι σήμερα. Αυτοί που πλουτίζουν στον Πειραιά είναι λίγοι. Λίγοι εννοείται λόγω της δραστηριότητάς τους ή λόγω ότι ο Δήμος. Είτε γιατί δεν έχουν ευκαιρίες, γιατί δεν τους δόθηκαν ευκαιρίες, δεν απλώθηκαν ευκαιρίες, είτε γιατί χρησιμοποίησαν τον Πειραιά ως εφαλτήριο για ιδιόφελος. Σήμερα υπάρχουν έτσι μεγάλες προσωπικότητες στην αγορά. Ο Πειραιάς έχει περάσει μια κρίση μετά τον πόλεμο που δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δεν έχουμε τα μεγάλα ονόματα του 19ου αιώνα. Δεν έχουμε τα μεγάλα ονόματα των αρχών του 20ου. Έφυγε η μεγάλη αστική τάξη από την πόλη Πειραιά. Λοιπόν, κύριε Παραβίλα, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε. Θα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλό κουράγιο. Γεια σας. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσουμε εσάς για 2 ώρες ήταν μαζί μας. Ακολουθεί ο Μίλιος Λιάτσος με την εκπομπή του Κόντρα 24. Αύριο νωρίς το πρωί σε όλα τα περίπτερα σε όλη τη χώρα η εφημερίδα Κόντρα News. Από εμένα και τον Μάκη Κουρή. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.